Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω σε αυτό το δεύτερο κλινικό απεικονιστικό σεμινάριο των μεταπαιδευτικών μαθημάτων του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΑΧΕΠΑ, που έχει βέβαια ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ισχυρή του μυοκαρδίου. Και προφανώς είναι μια προσέγγιση που ενώνει καρδιολόγους και ακτινολόγους και επομένως είναι μεγάλη χαρά που έχουμε και καρδιοχειρουργούς προφανώς, αλλά είναι μεγάλη χαρά που έχουμε συναδέλφους που μας παρακολουθούν ή που είναι παρόντες, όχι μόνο τους ακτινολόγους αλλά και τους καρδιολόγους ή και καρδιοχειρουργούς. Πριν παραδώσω στο Προεδρείο της σημερινής συνεδρίασης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που σήμερα μας συντροφεύουν, τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, την κυρία Χριστοφορίδου, τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Καλυφατίδη, καθώς και τον ημέτερο κύριο Κούσκουρα, και ευελπιστούμε σε ένα πολύ χρήσιμο δυομισάωρο που θα ακολουθήσει, που νομίζω θα μας δώσει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε πάνω στη απεικόνιση, στην ισχυμία του μυοκαρδίου. Παραδίδω λοιπόν το Προεδρείο και το συντονισμό στον κύριο Κούσκουρα και στον κύριο Καραπαναγιωτίδη. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τέσσερις ομιλίες με θέμα την ισχυμία του μυοκαρδίου. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί σε κάθε γενική εφημερία, σε κάθε βήμα μας. Και έχω τη χαρά να έχω συναδέλφους, ομιλητές, με τους οποίους έχω κουβεντιάσει πολλές φορές, έχω συνεργαστεί αρκετές φορές. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Τατιάνα Χριστοφορίδου, ακτινολόγος, η οποία ασχολείται με την CT στεφανιογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εκ μέρους σας καλησπερίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για το σεμινάριο σας, για το σεμινάριο μας. Το θέμα μου είναι η απεικόνιση στεφανιών αγκαίων με ακτινική στεφανιογραφία. Να θυμηθούμε λίγο ότι η τεχνολογία πολυτομικού οξυνικού τομογράφου παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1998 με μηχανήματα 4 τομών. Εννοούμε ότι γινόταν 4 τομές ανά κάθε περιστροφή της τεχνίας. Μετά το 2014 βγήκαν καινούρια μηχανήματα τα οποία επέτρεψαν να γίνεται πιο γρήγορη και πιο καλή ως ποιότητα της εικόνας εξαίρεση και σήμερα φτάσαμε στα μηχανήματα 320 τομών και παραπάνω. Συγκριτικά με την ποιότητα της εικόνας ανάμεσα στα μηχανήματα τουλάχιστον 64 και 320 τομών δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά ό,τι αφορά την διαγνωστική αξία. Εντάξει, σίγουρα είναι η εξαιρετική ποιότητα της εικόνας στα μηχανήματα 320 τομών, αλλά τα μηχανήματα αυτά είναι αυξημένης αξίας, εννοείται. Έχουμε πάρα πολλά guidelines το τελευταίο καιρό για την αξιονική στεφανιογραφία. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στα ίντερνετ και να τα ελέγξει. Τα guidelines του 2016 βάζουν την εξέταση στην πρώτη γραμμή. Εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αξιονική στεφανιογραφία στα τμήματα επιγόντων τουλάχιστον είναι μια πάρα πολύ καλή εξέταση για αποκλεισμό στεφανιαίων νόσου, διαχωριστικού ανεβρίσματος ή πνευμονικής συμβολής, λεγόμενο triple rollout. Κατά τη διάρκεια της αξιονικής στεφανιογραφίας, ποιος είναι ο στόχος της? Καταρχήν μπορούμε να μετρήσουμε και πρέπει να μετρήσουμε κατά κάποιο λόγο την τιμή ασβεστίου. Απεικονίζουμε τα στεφανιά αγγεία μετά την χορήγηση αισθηματικής ουσίας. Αν υπάρχει αθρωματική πλάκα πρέπει να την εκτιμήσουμε, όπως πρέπει να εκτιμηθεί και η μορφολογία του καρδιογειακού σχηματισμού. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές καλές προϋποθέσεις να απεικονίσουμε τα μοσχεύματα των bypass γιατί βρίσκονται εκτός του καρδιαγωγιακού σχηματισμού, οπότε δεν έχουν τόσα μεγάλα artifacts κίνησης και τα stents, τα οποία είναι ένα μικρό πρόβλημα όταν τα stents βρίσκονται σε περιφερικά τμήματα των αγγείων.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου? Εννοείται ότι είναι ανέμακτη, στα εισαγωγικά δηλαδή, εντάξει, περνάμε μια πλέβα. Είναι γρήγορη η εξέταση, είναι ακίνδυνη η εξέταση. Έχει δυνατότητα να απεικονίσουμε τη μορφολογία του αγκιακού τυχώματος, μορφολογία αθωματικής πλάκας και δεν χρειάζεται εισαγωγή στην κλινική, δεν χρειάζεται νοσηλεία. Έχει αποδεχθεί πάρα πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου και είναι πάρα πολύ σημαντική αρνητική προγνωστική αξία της εξέτασης, η οποία φτάνει στα 99%. Βασικές ενδείξεις της εξέτασης είναι θωρακικό άγχος, όπως είπαμε, είναι σοβαρό κλεβμηνικό ιστορικό, είναι προηγητικός έλεγχος όταν μιλάμε για μεγάλες επεμβάσεις ή επανεπέμβαση για bypass. Είναι έλεγχος stents που, που έχει διάμετρο πάνω από 3 χιλιοστά. Κάποια περιστατικά που μας φέρουν μετά την κλασική σκεφαλιογραφία θέλουν διευκρίνηση, γιατί δεν μπορούν να βρουν ή το στόμα του bypass ή θέλουν να δουν κατά πόσο πρόκειται για κάποια συγγενής ανομαλία. Και εκτός από αυτό υπάρχουν νεοκαρδιοπάθες, υπάρχουν κάποιες λειτουργικές δοκιμασίες οι οποίες είναι ψευδώς θετικές και θέλουν διευκρίνηση κατά πόσο οφείλεται το αποτέλεσμα της λειτουργικής δοκιμασίας του τεσκοπόσεως σε στιφανιά νόσου ή όχι. Ποιες είναι ενδείξεις? Είναι γνωστές, είναι αλλεργία σε σχεστικό, είναι υπερθαλμιασμός και είναι εννοείται νηφρική ανεπάρκεια που είναι σχετική αντένδειξη, γιατί μερικές φορές μας φέρνουν τους ασθενείς από θνητό νεφρό και μετά ο ασθενής αυτός κάνει την αιμοκάθαρση. Περιορισμός. Τι εννοούμε περιορισμός? Δηλαδή δεν έχουμε καλή δυνατότητα απεικόνησης, δεν μπορούμε να βγάλουμε καλά αποτελέσματα όταν υπάρχει μια αριθμία που δεν μπορούμε να την καταφέρουμε, όταν υπάρχει πολύ μεγάλο φορτίο ζυστείου, όταν υπάρχει κάποια στένωση, κάποια βλάβη σε περιφερειακή, στο περιφερειακό τμήμα του αγγείου, σε στομαϊκές στενώσεις και στους ανθρώπους με αυξημένο BMI, πάνω από 40. Εκεί έχουμε λίγο απεικονιστικό πρόβλημα. Χορήγηση σχεστικού, δηλαδή οποιοδήποτε μηχάνημα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε πρέπει να έχει διπλή σύρυγγα ή δυνατότητα να χορηγηθούν φυσιολογικός ορός και σκιαγραφική ουσία μαζί. Για ποιο λόγο? Για να αποφύγουμε τα artifacts, τα artifacts σκιαγραφικής ουσίας. Δηλαδή πρέπει να κάνεις τέτοια ρύθμιση ώστε να υπάρχει σχεστικό μέσα στην αορτή, στις πνευμονικές αρτηρίες και να μην υπάρχει artifacts από την άνω κοινή φλέβα εκεί που περνάει η σκιαγραφική ουσία. Επίσης, χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε απαραίτητος συγχρονισμό της λειτουργίας της καρδιάς με το μηχάνημα, το λεγόμενο cardiac triggering monitor, είναι συγχρονισμένος με χτύπους της καρδιάς και μας δίνει δυνατότητα να πάρουμε τις εικόνες σε ένα συγκεκριμένο σημείο το RR ή να το πάρουμε σε όλο το διάστημα της εξέτασης. Έχει σχέση, αυτό το θέμα έχει σχέση να μειώσουμε την δόση ακτινολίας. Πώς το μειώνουμε αυτή την δόση? Δηλαδή, αν θα δείτε σύγκριση των δύο μηχανημάτων, το ένα μηχάνημα που έχει 64 τομές και το άλλο μηχάνημα που έχει 320 τομές, σε αυτή την περίπτωση, αν ο ασθενής έχει χτύπους καρδιάς, συχνότητα θα είναι μέχρι 65, τότε η δόση ακτινολίας που θα πάρει με μια περιστροφή θα είναι μόνο 4 μιλιζίβερτ. Ενώ στο μηχάνημα 64 τομών μπορεί να φτάσει στα 7 μιλιζίβερτ. Όμως, αν ο χτύπος της καρδιάς είναι πάνω από 65, τότε σε αυτή την περίπτωση η ακτινοβολία, η δόση ακτινοβολίας που θα πάρει ο ασθενής θα είναι παραπάνω από τη δόση σε σχέση με το μηχάνημα 64 τομών, γιατί θα χρειαστεί να πάρει δύο στροφές, δύο φορές να δώσει ακτινοβολία. Γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει και η δόση που θα πάρει ο ασθενής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι ο πίνακες με τις δόσεις και βλέπουμε ότι η μικρότερη δόση που θα πάρει ο ασθενής κατά διάρκεια της εξέτασης είναι με το πρωτόκολλο cardiac snapshot. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που σας είπα, ότι το μηχάνημα μπορεί να δίνει ακτινοβολία κατά διάρκεια όλης της σάρωσης του ασθενή, δηλαδή να πάρει 5 καρδιακούς κύκλους στο RR ή να κάνει μόνο snapshot pass. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει μόνο εδώ maximum ακτινοβολία, μόνο εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς μειώνουμε την δόση της ακτινοβολίας κατά διάρκεια της εξέτασης. Αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο ο άρρωστος είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος
Και όταν έχεις εσύ δυνατότητα να ρυθμίσεις το μηχάνημα έτσι ώστε να πάρεις καλές εικόνες μόνο σε μια φάση, ή φάση τελοσυστολική ή φάση τελοδιαστολική, εξαρτάται από την όταν κάνεις προετοιμασία των σθενή, βλέπεις το καρδιογράφημά του. Ποια είναι η προετοιμασία των σθενή? Αυτό απαραίτητος πρέπει να πάρεις το ιστορικό του εξετασμένου που έρχεται, οπωσδήποτε πρέπει να τον ενημερώσεις τι θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ σωστό να δίνεις μια προετοιμασία με β' αναστολέα αν δεν υπάρχει αντένδειξη. Οπωσδήποτε χρησιμοποιείς σύμφωνα με το πρωτόκολλο νητρόδι. Περνάς έναν καλό φλεβοκαθετήρα, δηλαδή κάνεις πολύ καλή ροή του αίματος. Η ροή του αίματος είναι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή και οπωσδήποτε να κάνεις ασκήσεις αναπνευστικές, γιατί μερικές φορές λένε στον άρρωστο πάρτε μια βαθιά ανάσα. Οπότε ο άρρωστος παίρνει βαθιά ανάσα και αυτό εμποδίζει μερικές φορές να περνάει καλά το σκεστικό στα στιφανή αγγεία. Ή αντιθέτως παίρνει ανάσα και την βγάζει μετά προς την κοιλιά, οπότε δεν μπορούμε να φωνήσουμε καλά την καρδιά, αυξάνει την πίεση, κάνει σπασμό στιφανή αγγεία, δηλαδή δεν βλέπεις καλά. Οπότε αυτές οι αναπνευστικές ασκήσεις πριν την εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έτσι ο άρρωστος μπορεί να συνεργαστεί σωστά. Εδώ είναι παράδειγμα όταν υπάρχει artifact κίνησης για χειρολόγους. Δηλαδή μπορεί να είναι αριθμία, μπορεί να είναι κίνηση του ασθενή. Οπότε βλέπετε κατά πόσο είναι δύσκολο να επικονίσει στιφανιό αγγείο όταν υπάρχει αυτό το artifact κίνησης ή εδώ που δεν έχει κανένα artifact και βλέπεις πολύ αμαλά το αγγείο. Εδώ είναι παράδειγμα πώς χρησιμοποιούμε τα νητρόδηλα. Εδώ είναι η στένωση κατά διάρκεια της στιφανιογραφίας κλασικής βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα πώς φαίνεται η στένωση, ενώ η στένωση αυτή είναι ψευτική, γιατί μετά την χορήγηση νητρόδους ουσίας ανοίγει αγγείο και αυτό σημαίνει ότι ήταν αγγειοσπασμός. Η αξονική στιφανιογραφία, σαν εξέταση, ξεκινάει με μέτρηση τιμής ασβηστού, λεγόμενο calcium score. Και το δεύτερο πρωτόκολλο είναι απεικόνιση στιφανιών αγγείων μετά την χορήγηση σκεστικού. Το calcium score μπορείς να το μετρήσεις χωρίς σκεστικό, εννοείται. Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο πάλι συγχρονισμός με το μηχάνημα. Και ουσιαστικά μας δείχνει ποσοστό κατά πόσο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα σημαντικής στιφανίας νόσου ή κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου. Εγώ προσωπικά στην θέση του calcium score εδώ και πολλά χρόνια από κάποιες σχολές Ευρώπης έχω μάθει να βάζω την αξονική θωρακός low dose και με αυτόν τον τρόπο κερδίζω κάποια πράγματα παραπάνω. Όμως, αν κάποιος θέλει να κάνει εξέταση calcium score και έχοντας πρωτόκολλο αξονικής low dose, μπορούμε να αλλάξουμε κάποια στοιχεία εδώ, το πρωτόκολλο το οποίο αυτό το πρωτόκολλο ανήκει low dose. Έτσι μπορούμε να αλλάξουμε thickness, μπορούμε να αλλάξουμε field of view και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε ανασύνθεση, reconstruction και να βγάλουμε calcium score και στον ασθενή ο οποίος έκανε αξονική θώρακος. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να κάνεις μόνο το calcium score ξεχωριστά και μετά αξονική θώρακος ξεχωριστά. Όταν κάνεις μια εξέταση χωρίς σκεστικό και βλέπεις αγγείο υπασβεστομένο, πρέπει να πάρεις μια απόφαση κατά πόσο θα προχωρήσεις σε σκεστικό ή όχι. Παράδειγμα είναι έντονη υπασβέστωση εδώ του προστίου κατιόντα, η οποία ναι, μεν έκανε αξονική στιφανιογραφία, χορηγήθηκε σκεστικό, αλλά να βγάλει συμπέρασμα εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει, δεν υπάρχει σημαντική στένωση. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να επικοινωνήσεις με τον καρδιολόγο να αποφασίσεις κατά πόσο θα προχωρήσεις σε χορήγηση σκεστικού ή θα σταματήσεις εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο φορτίο ασβηστείου και να σταματήσεις μόνο σε calcium score. Εδώ είναι η κλασική στιφανιογραφία, είναι η ίδια στένωση, η οποία ουσιαστικά είναι κριτική, η φωλική απόφραξη του όγκου. Το επόμενο παράδειγμα μας δείχνει ότι το calcium score 0 δεν σημαίνει ότι ο άρρωστος δεν έχει στιφανία νόσο. Εδώ είναι μια απλή αξονική θώρακος μέσα στην οποία μετρήθηκε calcium score που ήταν 0 και φαίνεται ότι εδώ δεν φαίνεται καμία υπασβέστωση, όμως μετά την στιφανιογραφία, μετά την χορήγηση σκεστικού, βλέπουμε ύπαρξη μιας μη υπασβεστομένης πλάκας, η οποία ουσιαστικά προκαλεί απόφραξη του προστίου κατιόντα στο πρώτο, δεύτερο και τριμόριο του αγγείου. Είναι πάρα πολύ σημαντική βλάβη. Άρα το 0 calcium score για εμάς τους ακτινολόγους δεν σημαίνει ότι δεν έχει στιφανία νόσο. Για τους καρδιολόγους σημαίνει θα βάλει τον άρρωστο σε κάποια ροή η οποία εξαρτάται από το calcium score. Εντάξει, αυτά είναι θέματα του κλινικού καρδιολόγου.
Η απεικόνηση των στιφενιών αρτηριών μετά την χορήγηση σκεστικού. Η απεικόνηση ξεκινάει από την εγκάρσια τομή. Δηλαδή, παίρνουμε πάρα πολλές εγκάρσιες τομές του καρδιολογικού σχηματισμού. Από αυτές τις εγκάρσιες τομές ήδη μπορείτε να βγάλετε συμπέρασμα κατά πόσο είναι καλή η εξέταση ή όχι, εάν ο άρρωστος έχει κάποια σοβαρή βλάβη που φαίνεται και από εδώ. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικά μηχανήματα τα οποία επιτρέπουν να κάνεις ανάλυση των αμοιβών όπως είναι 3VR, όπως είναι coronar ανάλυση. Με αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούμε και με αυτά τα προγράμματα βγάζουμε διάφορες εικόνες κάθε αμοιβού τμηματικά. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά το πρόγραμμα Lumen που επιτρέπει να τεντώσει το αγκείο, να το κάνει περιστροφή 360 μερών και να βρει κάποια αφορματική πλάκα, όπω είναι αυτή εδώ, η πασβεστομένη, η οποία σημαίνει για μένα αρχή στεφανιές νόσου. Και αν ο ασθενής αυτό θα έχει κάνει μια κλασική στεφανιογραφία, θα τον λέγανε ότι δεν έχει καμία βλάβη και μπορεί να φύγει. Γιατί ουσιαστικά η κλασική στεφανιογραφία είναι. Βλέπουν πώ ρέει το αίμα, όμω δεν βλέπουν το τείχομα του αγκείου. Οπότε η αξία της αξιολογικής τυφανιογραφίας είναι πάρα πολύ μεγάλη για να βρίσκει κάποιος αυτές τις μικρές αρχόμενες αφορματικές αλλοιώσεις. Έτσι, επίσης υπάρχουν οι τρισδιάστατες εικόνες 3D που λέμε, που μας βοηθάνε πάρα πολύ να δούμε κατά πόσο υπάρχει κάποια ανατομική παραλλαγή, όπως είναι σε αυτή τη διαφάνεια, που είναι ένα bridge στον πρόσθετο κατιόντα, δηλαδή το αγκείο βουτάει μέσα στο μυοκάρδιο, στο δεύτερο τριτημόριο και μπορεί σίγουρα να προκαλέσει κάποιες διαταραχές κατά διάρκεια των λειτουργικών δοκιμασιών. Επαναλαμβάνω ότι όταν κάνεις μια αξιολογική στιφανιογραφία, απεικονίζουμε την ανατομία αγκείων, το τείχωμα, απεικονίζουμε αθρωματική πλάκα, βαθμό στένωσης του αυλού, να μην επαναλαμβάνω. Εδώ σε αυτή την διαφάνεια σας έβαλα επίδυνες τρισδιάστατη ανατομία για να καταλάβουμε περίπου τι βλέπουμε. Εδώ είναι η αορτή, η ανιούσα αορτή, η έκφυση του στιφανιαίου συστήματος που ξεκινάει από στέλεγχο και προχωράει σε πρόσθετο κατιόντα, ο οποίος εν συνέχεια θα δώσει διαγώνιους κλάδους, έτσι. Από την άλλη μεριά θα ξεκινήσει κόλπο βαλσάλβα η δεξιά στιφανή αρτηρία, η οποία εν συνέχεια θα δώσει οξύ επιχείλιο κλάδο. Εδώ είναι αμπλής επιχείλιος κλάδος που είναι κλάδος της περισπομένης, την οποία θα την δούμε σε αυτό το slide. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα λέγεται 3VR. Και γρήγορα προχωρώντας στην ανατομία, πρέπει να θυμόμαστε ότι η αξιολογική στιφανιογραφία, το πρώτο που πρέπει να αποδείξει ποιο στιφανιό σύστημα είναι επικρατούν. Δηλαδή, όταν από την δεξιά στιφανή αρτηρία φεύγουν οι πρόσθεος κατιών και ο πίσεως πλάιος κλάδος, αυτό σημαίνει ότι το δεξιό στιφανιό σύστημα επικρατεί. Αν αυτοί οι δύο κλάδοι, όπως είναι ο πίσω κατιόν και ο πίσω πλάιος, φεύγουν από την περισπόμενη, τότε η περισπόμενη, δηλαδή το αριστερό στιφανιαίο σύστημα, επικρατεί. Γιατί το θέλουμε αυτό, γιατί αν υπάρχει μια μεγάλη βλάβη στο σύστημα που δεν επικρατεί, δηλαδή είναι υποπλαστική δεξιά στιφανή αρτηρία, ουσιαστικά ο καρδιολόγος μπορεί να μην προχωρήσει σε κλασική στιφανιογραφία και να σταματήσει μόνο σε κάποια συντηρητική αγωγή. Εγώ σας έδειξα στις προηγούμενες διαφάνειες κλασική έκφυση των στιφανιών αρτηριών, ενώ σε αυτή τη διαφάνεια σας δείχνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές ανατομικές. Αυτές είναι οι δύο κύριες και πρέπει να προσέχουμε οπωσδήποτε αυτή την παραλλαγή. Όταν ο πρόσθετος κατιών, δηλαδή στέλεχος του πρόσθετος κατιών, εκφύονται από ξεχωριστό στόμιο από το δεξιό κόλπο βαλσάλβα και πορεύονται μεταξύ της ανιούσας αορτής και του χώρου εξόδου του δεξιού κόλπου. Σε αυτή την περίπτωση αυτή η πορεία θεωρείται κακοήθη και πρέπει να γνωρίσει ο καρδιολόγος ότι υπάρχει αυτή η ανατομική παραλλαγή. Σας δείχνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι από το αρχείο μας. Εδώ βλέπουμε έκφυση του αριστερού στιφανιαίου συστήματος μαζί από το ίδιο στόμιο με την δεξιά στιφανή αρτηρία. Και πορεύεται στέλεχος μεταξύ της αορτής και του χώρου εξόδου, όπως είπαμε, του δεξιού, της δεξιάς κοιλίας και μετά δίνει την περισπόμενη τον αμβλή επιχείλιο, τον πρόσθετο κατιόντα και τον διαγώνιο κλάδο.
Εδώ είναι το ίδιο παράδειγμα, ο ίδιος ασθενής με κλασική στιφανιογραφία. Από αυτή την κλασική στιφανιογραφία ουσιαστικά ήρθε να κάνει αξιωματική, να διακρινιστεί η πορεία του προστίου κατιόντα, κατά πόσο η πορεία αυτή είναι ή καλοήθης ή κακοήθης. Εδώ βλέπουμε σίγουρα ότι πρόκειται για κακοήθη πορεία. Γιατί είναι κακοήθη πορεία? Γιατί κατά διάρκεια ταχυκαρδίας κάποιων ασκήσεων το αντίο σε αυτό το σημείο με αυξημένη σφίξη μπορεί να εγκλωβίζεται και να μην παρέχει αρκετή ποσότητα αίματος προς την περιφέρεια του αριστερού στιφανιού συστήματος. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση αθερματικής πλάκας. Η πιο εύκολη αθερματική πλάκα είναι η υπασβεστομένη να την απεικονίσεις, αλλά είναι πιο δύσκολη να εκτιμήσεις το βαθμό στένωσης που δημιουργεί. Πάρα πολύ δύσκολη αθερματική πλάκα είναι η μαλακιά. Πρέπει να την βρεις, να προσέξεις κατά πόσο υπάρχει positive remodeling της πλάκας, δηλαδή θετική αναδημόρφωση της παρυφής. Είναι σπάνια όταν μετράμε πυκνότητα, δηλαδή είναι δύσκολο να μετρήσει πυκνότητα, αλλά εδώ σας δείχνω περίπου τι τιμές βάζουν αυτές τις αθερματικές πλάκες. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ένα παράδειγμα στην δεξιά στιφανή αρτηρία που φαίνεται αυτή η αθερματική πλάκα, η οποία είναι μη υπασβεστομένη, είναι με θετική αναδιαμόρφωση και θεωρείται από τις ευάλωτες πλάκες, οι οποίες μπορούν να σπάσουν και εύκολα να δημιουργήσουν προβλήματα σε στιφανιό αγγείο. Ενώ το οβλό του αγγείου είναι ανοιχτό, δεν έχει καμία στένωση. Στο επόμενο όμως παράδειγμα έχουμε ίδια πλάκα μη υπασβεστομένη, είναι ο πρόστιος κατιών με θετική αναδιαμόρφωση, δεν κάνει βέβαια στένωση, η οποία σε κλασική στιφανιογραφία φαίνεται ότι το σημείο αυτό ήδη αρχίζει και στενεύει. Δηλαδή εδώ μήπως πρέπει να, ο καρδιολόγος να σκεφτεί επιθετική αγωγή του ασθενή, να δώσει επιθετική αγωγή. Σε αυτό το slide σας δείχνω μια μαλακιά πλάκα η οποία προκαλεί σημαντική στένωση του οβλού, υπασβεστομένη πλάκα, και προσέξτε ότι οι πλάκες αυτές, ενώ εδώ έχει ομαλό περίγραμμα, εδώ βλέπετε μια αθρωματική πλάκα η οποία δεν είναι υπασβεστομένη ή ξαλκωμένη. Ναι, μεν δεν προκαλεί μεγάλη στένωση του οβλού, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτά πρέπει οπωσδήποτε να περιγράφονται στο πόρισμα. Πού βρίσκεται η αθρωματική πλάκα, τι υφή έχει, κατά πόσο είναι εξαλκωμένη, δεν είναι εξαλκωμένη, είναι υπασβεστομένη, δεν είναι υπασβεστομένη. Ουσιαστικά αυτή είναι η δουλειά του ακτινολόγου που θα κάνει την εξέταση. Ένα παράδειγμα μιας εξαλκωμένης πλάκας, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνη, εδώ φαίνεται αυτή η εξέλιξη σε κλασική στιφανιογραφία, και προχωράμε σε ταξινόμηση του βαθμού στένωσης. Η εμπειρία μας έδειξε ότι το καλύτερο είναι να εκτιμήσεις, να έχεις ουσιαστικά τρία σημάδια. Το πρώτο είναι τρεις βαθμούς. Ο πρώτος βαθμός είναι μη σημαντικός κάτω από 50, ο δεύτερος είναι σημαντικός απεικονιστικά, ο τρίτος είναι πάνω από 75 και είναι η ολική φωλική απόφαση. Έτσι είναι πιο εύκολο να δουλεύει και ο καρδιολόγος και ο οκτινολόγος μαζί να συνεργαστούν για να καταλάβουν τι θα κάνουν μετά με τον ασθενή. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε αυτή την περίπτωση, παράδειγμα, έχουμε η φωλική απόφραξη του προστίου κατιόντα, η οποία φαίνεται και εδώ, αλλά με κατά κάποιο τρόπο σκευρεθεί την περιφέρεια του αγγείου. Οπότε έπρεπε να ψάξουμε αυτή η περιφέρεια του προστίου κατιόντα από πού παίρνει αίμα. Και φαίνεται ότι κάνει παράπλευρο δίκτυο με το οπίσθιο κατιόντα, έτσι και παίρνει, αιματώνεται πάρα πολύ καλά η περιφέρεια του προστίου κατιόντα. Άρα σε αυτή την περίπτωση ο καρδιολόγος δεν θα προχωρήσει σε κλασική στιφανιογραφία και θα σταματήσει μόνο με συντηρητική αγωγή. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η πλάκα αυτή κάνει μια κριτική στένωση, είναι μεικτής υφής, έχει εξελκώσεις, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μην κρατάτε αποτελέσματα μέχρι 2-3 μέρες, να ενημερωθεί ο κλινικός γιατρός ότι έχουμε μια σοβαρή πλάκα, σοβαρή βλάβη στον πρόστατο κατιόντα στο εγγύς τμήμα και ο άρρωστος να συνεχίσει να προχωρήσει σε μια κλασική στιφανιογραφία για να διορθωθεί η βλάβη. Υπάρχουν αθρωματικές πλάκες οι οποίες είναι τυχαία ευρήματα, είναι υπασβεστομένες, δεν κάνουν σημαντική στένωση στο βλού, δηλαδή φαίνεται ότι η στένωση αυτή είναι κάτω από 50%. Όμως προσέξτε ότι η πλάκα αυτή το 2015 είναι ο ίδιος ασθενής. Είχε δύο τμήματα, μη υπασβεστομένο τμήμα και επασβεστομένο τμήμα. Ενώ
2021, είναι πρόσφατο περιστατικό. Η πλάκα αυτή έχει πλήρως επαδιστωθεί και αυτό θεωρείται η μονοϊκή εξέλιξη της αθρωματικής πλάκας, δηλαδή σωστή αγωγή την οποία έδωσε ο καρδιολόγος και πέτυχε το στόχο να σταθεροποιηθεί η αθρωματική πλάκα. Η ίδια πλάκα, αυτό είναι το πρόγραμμα Lumen που λέμε, που βάζουμε τον ιό σαν νήμα και το βλέπουμε. Έτσι βλέπουμε ότι δεν έχει στένωση και εδώ γράφω προσοχή στο μη, γιατί υπάρχει πρόγραμμα ανάλυση και τα βλέπω καμιά φορά ότι οι ακτινολόγοι που κάνουν εξαίρεση ή οι καρδιολόγοι κάνουν φωτογραφίες και βγάζουν βαθμό στένωση σύμφωνα με τις εικόνες μη. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ το βαθμό στένωση και αυτή δεν είναι πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει πάντα να βασίζεσαι στα πρωτόκολλα τα οποία είναι Lumen, τα οποία είναι πραγματικά πρωτόκολλα, τα οποία οι εικόνες που είναι πραγματικές, έτσι, και όχι ψεύτικες. Εκτίμηση στιφανιών ενδοπαρθέσεων, δηλαδή, αυτό το περιστατικό το κάναμε μετά την κλασική στιφανιογραφία, γιατί η κλασική στιφανιογραφία έδειχνε με ένα βατό το stent, αλλά έδειχνε ότι υπάρχει μια στένωση εδώ, την οποία η στένωση εκτιμήσαμε με αξονικό αξιονικού τομογράφου και είδαμε ότι ναι, μεν βατό είναι το stent, δεν υπάρχει στένωση, αλλά η τοποθέτηση του stent είναι τέτοια ώστε κάνει αυτή την γωνίωση, η οποία αντιστοιχεί σε εικόνα κλασικής στιφανιογραφίας. Δηλαδή, διευκρινίζουμε γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ, αυτή η γωνία εδώ. Πάρα πολύ εύκολη εκτίμηση του stent που βρίσκεται στο εμπιστήμα, που είναι πάνω από 3 χιλιοστά, βλέπουμε θρόμβο εδώ, πάλι εικόνα μήπου που δεν μας καθαρίζει, οπότε καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε αυτές τις εικόνες. Και η εικόνα κλασικής στιφανιογραφίας, η οποία δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει μια επαναστένωση του stent. Τα bypass, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ωραία στις εικόνες μας. Αυτό είναι το stamp, είναι σημείο κλειστού bypass, κλειστού αγγείου. Παρακολούθηση, επίσης χρησιμοποιούμε στην αξιολογική στιφανιογραφία. Βλέπουμε το ασθενής, βέβαια αυτός ήρθε σε 3 χρόνια, εγώ προτιμώ λίγο παραπάνω. Και βλέπουμε τον γιο περιεισπόμενη πώς ήταν 2009 και πώς καθάρισε το 2012 με την συστηματική αγωγή που έδωσε ο καρδιολόγος, οπότε πέτυχε αυτή η θεραπεία που τον δώσανε. Και ο περιορισμός, εντάξει, όπως είπαμε, ότι είναι αριθμίες, είναι μεγάλο φορτίο σβηστίου, να μην επαναλαμβάνω. Εδώ είναι το σβέστιο το οποίο δεν μας επιτρέπει απεικόνηση του αυλού του αγγείου. Εδώ είναι στομιακή στένωση, την οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σημαντική ή όχι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις απλά καλό είναι να περιγράφετε ότι βρίσκεται πλάκα στο στόμιο και από εκεί και πέρα αφήνεται το σημείο. Δηλαδή καλό είναι να μην περιγράφετε αν είναι σημαντική στένωση ή όχι, γιατί τα στόμια κάνουν πολλές πλήξεις. Εντάξει, δεν ξεχνάτε ότι ελέγχουμε και θώρακα που είμαστε ακτινολόγοι. Εδώ είναι μια βλάβη στο άνω δεξιόλογο που δεν θα φαινόταν αν θα κάναμε μόνο calcium score. Έτσι, εδώ φάνηκε πάρα πολύ ωραία ένας πολύποδες, δηλαδή βλέπουμε οπωσδήποτε και τις δομές που είναι πέριξ των στιφανιών αρτηριών, βλέπουμε τα πάντα. Και οι τελευταίες εξελίξεις αξιονικής στιφανιαγραφίας είναι η χρήση του FFR που θα μιλήσει ο σημάδι και ο κ. Μιχαηλίδης. Έτσι. Οπότε σήμερα η αξιονική στιφανιογραφία είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος, έχει κίνδυνη και έχει λάβει ήδη στην θέση στην καθημερινή κλινική πράξη και δεν είναι μόνο για στιφανιά νόσο, είναι και για πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Βγήκαμε το 2020 guidelines για εκπαίδευση των καρδιολόγων και ακτινολόγων σε αξιονική στιφανιογραφία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χριστοφορή. Συμφωνήσαμε οι ερωτήσεις να είναι στο τέλος των ομιλιών, ώστε να μπορεί να γίνει και συζήτηση. Και τώρα θα καλέσω τον φίλο και συνονόματο Κώστα Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Και... Να μας μιλήσει για τις τεχνολογίες εξελίξης στη μέτρηση της FFR με την τεχνική νομοθεσία. Ξανά ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση και για όλους εσάς που είστε εδώ μαζί.
Εγώ θα ευχαριστώ και την Τατιάνα που έκανε, θα συνεχίσω αυτό που έκανε η κυρία Χριστοφορίδου, αυτό που ξεκίνησε για την αξονική στεφανιογραφία. Εγώ θα μιλήσω λίγο για πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα, δεν είμαστε, κανείς μας δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος, γιατί κάνουμε λίγο FFR και στην Ελλάδα, κάνουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σίγουρα δεν είναι η καθημερινή μας ρουτίνα. Είναι δύο, εντάξει, το FFR είναι μια διαγνωστική τεχνητή. Η τεχνική νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι μια γενικό, κάτι το οποίο εξελίσσεται παράλληλα με την αξονική στεφανιογραφία. Ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Θα μιλήσω στην αρχή για το FFR. Οφείλω να μιλήσω ότι στη συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη παρουσίαση ότι έχω συνεργασία με τη Circle στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στην αξονική στεφανιογραφία. Ας κάνω και εγώ μια γρήγορη εισαγωγή, γιατί αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι ουσιαστικά αυτά που είναι για το 2020 και 2021, αλλά όλα ξεκίνησαν το 1967, όταν ο Χάουνσφιλντ ξεκίνησε με τον αξονικό τομογράφο ως προς την απεικόνηση των συνολικά. Και σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια, το 1989 είχαμε τους σπιράλ αξονικούς και τους τετρατομικούς, και το 2007 έχουμε πλέον τους πολυτομικούς, ήδη των 320 τομές. Και από εκεί και μετά η πορεία της αξονικής στεφανιογραφίας, εφόσον λύθηκαν τα τεχνικά θέματα, γιατί ήταν τα πράγματα, ήταν δύσκολα στο να απεικονίσουμε την καρδιά, που κινόταν και σε σχέση με την συστολή-διαστολή, αλλά να ευοκατέβαινε στο διάφραγμα, οπότε έπρεπε να βρεθεί η τεχνολογία να απεικονίσει όλα αυτά γρήγορα, με ασφάλεια, καλή εικόνα, μικρά αγγεία. Και φυσικά να γίνει όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτόν τον πληθυσμό που κάνουμε τις αξονικές στεφανιογραφίες. Οι περισσότεροι είναι υποκλινικοί, δηλαδή δεν είναι ασθενείς, είναι εξεταζόμενοι. Οπότε έπρεπε να βρούμε και έναν τρόπο να κάνουμε όλα αυτά με λίγη ακτινοβόληση. Όσοι ασχοληθήκαμε με την αξονική στεφανιογραφία, πιστεύω τα τελευταία χρόνια είμαστε ιδιαίτερα δικαιωμένοι. Εδώ θα δείξουμε, δηλαδή, εδώ δείχνει σε αυτή τη φωτογραφία πώς πήγαν οι δημοσιεύσεις σε επίπεδο guidelines και υψηλού επίπεδου τεκμηρίωσης papers σε σχέση με την αξονική στεφανιογραφία, που περιγραφόταν. Θα δούμε ότι μέχρι εδώ, μέχρι το 2018, υπάρχουν κάποιες δημοσιεύσεις για ασυμπτωματικούς και συμπτωματικούς ασθενείς. Οι ασυμπτωματικοί θεωρητικά δεν είναι ασθενείς, είναι εξεταζόμενοι. Από το 2018 και μετά όμως τα πράγματα, η αξονική στεφανιογραφία μπαίνει όλο και πιο δυνατά στα guidelines. Περιλαμβάνει σε guidelines σε μυοκαρδιοπάθεια, σε guidelines για την εκτίμηση του προαγγειακού ελέγχου, του προεγχειρητικού ελέγχου του ασθενή. Έχει πάρει πολύ δυνατές ενδείξεις. Η χρήση TAV έχει πάρει πολλές ενδείξεις. Οπότε και η μελέτη των TAV με την αξονική στεφανιογραφία έχει πάρα πολλές πλέον ενδείξεις και πολλές εφαρμογές. Αυτό είναι μια γενική αρχή της εξέλιξης αθυρωμάτων και πώς προχωράει η αθυρωματική πλάκα και πώς δημιουργείται η στένωση. Αλλά πέρα από τη στένωση, έχει να κάνει και με το remodeling του τυχώματος, το οποίο παλιά και το χρησιμοποιούσαμε αυτή τις εκφράσεις μαλακό σκληρό. Και αυτό θα έπρεπε να ορίζει τη διαδικασία, την αιμοδυναμική. Αυτό που ξέρουμε πλέον είναι ότι ο ασβέστης είναι πιο μαλακός από αυτό που λέμε τώρα μαλακό. Δηλαδή τις χαμηλής πυκνότητας πλάκες. Αυτές οι χαμηλής πυκνότητας πλάκες, όταν φλεγμένουν, έχουν τρομερή τάση μέσα τους και είναι σίγουρα πιο σκληρές και πιο άκαμπτες από τον ασβέστη. Οπότε αυτό γιατί έχει αξία? Γιατί στην εκτίμηση της στένωσης η διάμετρος είναι πάρα πολύ λίγη τελικά για να πάρουμε μια απόφαση. Είναι και η ίδια η πλάκα, είναι και πάρα πολλά άλλα στοιχεία όπως το μήκος της στένωσης, είναι και πολλά άλλα στοιχεία όπως οι ενδογενείς, όπως το compliance των αγγείων. Οπότε η διάμετρος ήταν πάντα πάρα πολύ λίγο για να μπορέσει να μας ερμηνεύσει το σύμπτωμα του ασθενή. Άσχετα που η κλασική στεφανιογραφία βασίστηκε σε αυτό, με όλους τους περιορισμούς που έχει. Η διαδικασία της ισχυμίας όμως πάντα ξεκινά από μια στένωση και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Και όλες οι υπόλοιπες αλλαγές έπονται της στένωσης της διαμέτρου, η οποία είναι λίγο περίεργο τελικά τι είναι το σημαντικό και τι όχι. Παραδοσιακά ξέραμε ότι αυτές είναι οι κατηγοριοποίηση της στένωσης, δηλαδή ότι κάτω από 25% ή κάτω από 50%, όπως είπε η κυρία Χριστοφορίδου, μια μέτρια στένωση ήταν 50 με 70%, 70 ως 99% ήταν σημαντική και ήθελε πανεμάτωση. Και μετά ήταν βουλωμένη. Και το gold standard σε αυτή τη διαδικασία, στην εκτίμηση της στένωσης,
μέχρι πρόσφατα ήταν το επεμβατικό FFR. Τι γινόταν αυτό, πήγαμε σε μια στένωση, μετρούσαμε την κλίση πίεσης, δηλαδή μετρούσαμε την πίεση πριν από τη στένωση και μετά τη στένωση και βλέπαμε τη διαφορά της πίεσης. Αυτό φυσικά καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικό, αλλά είναι επεμβατικό. Δεν μπορεί να τις μετρήσει όλες τις στενώσεις. Μπορεί να μετρήσει λίγες στενώσεις και όταν έχουμε σε σειρά στενώσεις, έχουμε αρκετά μεγάλους περιορισμούς. Στην αξονική στεφανιογραφία παραδοσιακά μπορούσαμε πολύ εύκολα να πούμε ότι αυτό το αγγείο είναι ανοιχτό και αυτό το αγγείο είναι κλειστό και να το ανοίξουμε. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Και γι' αυτό χρειαζόταν και άλλα πράγματα για να καταλάβουμε τη ροή πέρα από την διάμετρο. Σε αυτό το πολύ όμορφο διάγραμμα, το οποίο έχει αναφορά στο gold standard που είναι το coronary flow reserve, δηλαδή το gold standard στην εκτίμηση της στένωσης, είναι οι εφεδρίες των στεφανιαίων αγγείων που μετρώνται με μαγνήτη ή με άλλους τρόπους διάχυσης ή με PET ή με CT perfusion, αλλά θέλουμε μεθόδους διάχυσης. Και το ένα είναι αυτό, το άλλο gold standard είναι το FFR, που είναι μια μέτρηση της στένωσης. Τώρα, αν τα δούμε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο πολύπλοκο είναι τελικά η ροή, θα πάρουμε ένα μοντέλο. Εδώ πέρα έχουμε μια πλάκα και εδώ έχουμε που δημιουργεί μια στένωση. Όταν δεν υπάρχει στένωση, το coronary flow reserve, δηλαδή οι εφεδρίες των στεφανίων, είναι το 4, που είναι ένα πολύ καλό νούμερο, ένα φυσιολογικό νούμερο. Παθολογικό είναι κάτω από 1. Δηλαδή ότι αυξάνοντας τη ζήτηση, τα αγγεία δεν μπορούν να προσφέρουν επιπλέον αίμα. Όσο ήταν πριν από την αύξηση της ζήτησης, όπως παράδειγμα στην άσκηση, τόσο είναι και μετά. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξηθεί η ροή όταν είναι 87% η στένωση. Όταν όμως ξεκινεί 63% η στένωση, στο συγκεκριμένο μοντέλο, το CFR είναι φυσιολογικό σχεδόν. Δηλαδή ότι το 50% στένωση, 50 με 70 μέτρες στένωση, είναι λίγο περίεργες. Αλλά δείτε που αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό. Διάχυτη νόσος από, όπως φαίνεται εδώ πέρα, χωρίς εστιακή στένωση, 38% μείωση της διαμέτρου σε μια επιμήκη στένωση και οι αγγειακές εφεδρίες είναι πάρα πολύ χαμηλές, είναι παθολογικές, δηλαδή αυτός ο ασθενής μπορεί να έχει σύμπτωμα με μια τέτοια εικόνα. Ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι όταν έχουμε μια διάχυτη νόσο συν εστιακή στένωση, όπως είναι εδώ πέρα με μια στένωση 75%, και εδώ είναι πραγματικά σημαντικό, είναι εισάξιο με 90% στένωση αυτό εδώ το μοντέλο. Αλλά δείτε και αυτό το μοντέλο που εδώ η αφιερωμάτωση έχει να κάνει με adaptive remodeling, δηλαδή ουσιαστικά adaptive remodeling είναι επασβεστωμένες πλάκες, ωραίες, σταθερές, επασβεστωμένες πλάκες. Και έχουμε εδώ πέρα μια στένωση 62%, αλλά εδώ πλέον είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, η μείωση της διαμέτρου είναι πάρα πολύ λίγη για να μπορέσουμε να προβλέψουμε την αιμοδυναμική αξία μιας στένωσης. Και γι' αυτό το λόγο, και σε αυτό είναι το statement που λέει τους ανθρώπους, υπάρχει απόσταση μεταξύ της πραγματικής στένωσης και της αξίας αυτής της στένωσης, και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα του αγγείου, δηλαδή με τη διάχυτη αθυροσκλήρηση και το ποιο είναι η ποιότητα της πλάκας, το remodeling του αγγείου, και πιστεύουμε πλέον ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αν ξαναπάμε πίσω, είναι κάτω από 50% η στένωση, είμαστε χαλαροί, πάνω από 50% ή πάνω από 70% είναι σημαντική. Το 2018 στα καινούργια guidelines που μπήκανε, πλέον μπήκε η καινούργια κατηγορία, 50 με 90%. Πλέον αυτό που ξέραμε σαν 50-70 δεν υπάρχει, δηλαδή μέτριες στενώσεις. Μέτριες στενώσεις είναι ότι είναι 50 με 90%. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εύρος στο οποίο είμαστε σε μέτρια στένωση. Είτε είναι και αυτό, τι γράφουν στα guidelines της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ότι άμα κάνουμε είτε αξονική, είτε κλασική στεφανιογραφία και βρούμε μια στένωση η οποία ανατομικά υπολογίζεται από 50 έως 90%, πρέπει να κάνουμε μελέτη διάχυσης, πρέπει να κάνουμε δυναμική μελέτη, να δούμε την αξία της. Είναι μην προβλέψιμο και το 70 τελικά, και το 55 και το 80. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι από το 90% και πάνω πρέπει πλέον να κάνουμε επανεμάτωση. Τώρα θα μου πείτε αυτό κατά πόσο είναι μια πρακτική στην Ελλάδα, ακόμη δεν είναι πρακτική. Ακόμη δηλαδή είναι αλήθεια ότι και τις 70% στενώσεις σε πρωτοβάθμιο επίπεδο δεν το συζητάμε, καλά κάνουν και τις κάνουν. Δηλαδή, όταν ένα ασθενής είναι σε εξέλιξη ένα έμφραγμα, αλλά όταν σε χρόνια σταθερή στεφανιά νόσο, δεν ξέρουμε το 70% πόσο σημαντικό είναι, και φυσικά το ένα έχει να κάνει με την ποιότητα αγγείου και το κάτι που δεν είπα τώρα είναι και το παράπλευρο δίκτυο. Δηλαδή, μια χρόνια στένωση έχει δημιουργήσει και το παράπλευρό της και μπορεί τελικά να μην είναι χρήσιμο να ανοίξουμε την 80% στένωση. Και εδώ έρχεται το FFR. Το FFR, το CT FFR, δηλαδή είχαμε πει για το πνευματικό FFR που είπαμε στην αρχή, μετράμε την κλίση πίεση. Το CT FFR είναι κάτι μαγικό για μας τους ακτινολόγους. Δεν μπορέσαμε να το αγαπήσουμε πολύ γιατί δεν το καταλάβαμε πάρα πολύ.
Έχει κάποιες εφαρμογές, αλλά είναι ακριβό στην παρούσα φάση κλινική. Η εφαρμογή που προσφέρεται μόνο από τη Heart Flow είναι πολύ ακριβή. Είναι $800 το κάθε περιστατικό. Κάτι που το κάνει δύσκολο να γίνει. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που οι τιμές είναι με τον ΕΟΠΗ 100 ευρώ. Ποιο θα δώσει €700 για να κάνει την επιπλέον επεξεργασία. Τεχνικά τι κάνουμε για να παράγουμε εικόνες FFR. Είναι μια τυπική εξέταση αξιονικής στεφανιογραφίας. Οφείλουμε να είναι λίγο καλύτερης ποιότητας, δηλαδή μερικές φορές τις κόβουν άμα δεν είναι καλής ποιότητας η εξέταση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια απλή σάρωση. Αυτήν τη σάρωση θα πρέπει για να τη δώσουμε εμείς στην εταιρεία για να μας την κάνει FFR και θα μιλήσω μόνο για τη Heart Flow, γιατί είναι το μόνο που έχει FDA. Όλες οι υπόλοιπες, υπάρχουν και άλλες δοκιμαστικές πλατφόρμες ή μοντέλα που κάνουν FFR, αλλά δεν έχει ακόμη κανένα άλλο FDA. Οπότε σε κλινική πράξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυστυχώς μόνο αυτό. Είμαστε εγκλωβισμένοι και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ακριβό, δεν το χρησιμοποιούμε. Αυτό που ζητάνε να κάνει η Heart Flow είναι να βγάλουμε μερικές διαστολικές εικόνες, γιατί η αξονική στεφανιογραφία γίνεται μόνο prospective. Πολύ σπάνια retrospective. Πολύ σπάνια πρέπει να γίνεται retrospective. Οπότε έχουμε μόνο prospective εικόνες. Οπότε θέλουμε τρεις φάσεις prospective. Δηλαδή γύρω στις διαστολικές εικόνες 70, 75, 80%. Τρεις φάσεις. Αυτό ακόμη, αυτές οι τρεις φάσεις θα δείξουν την κινητικότητα του αγγείου. Δηλαδή ακόμη και στη διαστολή μεταξύ του 70 και του 80% που είναι πολύ μικρή η κίνηση του μυός, το αγγείο θα αλλάξει, θα μετακινηθεί. Αυτό θα δείξει το compliance του ασθενή και πάνω σε αυτό θα στηριχθεί κατά κάποιο τρόπο το μοντέλο για να αντιληφθεί τελικά ποιο είναι το FFR, ποια είναι η αιμοδυναμική αξία της στένωσης. Χρησιμοποιούν κάποια τεχνητή νοημοσύνη φυσικά και simulation softwares για να κάνουν simulation τη ροή, τέλος πάντων. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο έρχεται σε περίπου 24 ώρες αφού θα δώσουμε τα δεδομένα μας. Αυτή η εικόνα δείχνει ακριβώς το ίδιο. Είναι μετράμε λίγο τα χαρακτηριστικά της ροής σε σχέση με τη διάμετρο και βρίσκουμε την πίεση. Οπότε τελικά αυτό που θα παραχθεί, με συγχωρείτε, είναι κάτι τέτοιο, το οποίο είναι σε διάφορα χρώματα και αυτά τα χρώματα συμβολίζουν κλίση πίεσης. Όπου είναι τα ανοιχτόχρωμα εδώ πέρα, είναι η κλίση πίεσης είναι μικρή, δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή της πίεσης κατά μήκος της ροής, όπως το βλέπουμε όμως πέφτει κατά την μετακίνηση προς την περιφέρεια. Ενώ εδώ που είναι παθολογικά, έχουμε το κίτρινο και το κόκκινο, ότι δηλαδή εδώ πέρα η πίεση εδώ σε σχέση με την πίεση του αγγείροντα εγκυακά εδώ, λόγω της στένωσης είναι σημαντική. Και αυτή εδώ πέρα είναι μια σημαντική στένωση βάσει αυτού του μοντέλου. Αλλά το CDFFR δεν μετράει μόνο τη διάμετρο και την κίνηση. Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο σε όλο αυτό το ζήτημα είναι το μέγεθος συνολικά των αρτηριών, το branching, πόσες διακλαδώσεις κάνει από εκεί και κάτω και η συνολική μάζα του μυοκαρδίου που αρδεύεται από το αγγείο από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό μπορεί να υπολογίσει τελικά πόσο έχει να αρδεύσει, πόση μάζα μυοκαρδίου έχει να αρδεύσει. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να αποφασίσει συνολικά και λαμβάνει και άλλα πράγματα υπόψη όπως το compliance του αγγείου για να, και φυσικά τη διάμετρο και βάσει αυτού μπορεί να αποφασίσει αν μια στένωση είναι σημαντική. Εδώ θα σας δείξω ένα βιντεάκι το οποίο είναι μέσα από το site της Heart Flow. Δηλαδή αυτό που θα έρθει πίσω άμα δώσουμε εμείς μια τέτοια εξέταση είναι κάτι τέτοιο και θα κουμπάμε σε κάθε τμήμα του αγγειακού δέντρου, σε κάθε τμήμα αγγείου που είναι πάνω από 1,8 χιλιοστά μπορούμε να δούμε ποια είναι η πίεση, όχι μόνο στο σημείο όπως το επεμβατικό FFR μεταξύ της στένωσης, μπορούμε να δούμε δηλαδή την πίεση σε όλα τα σημεία των αγγείων που είναι αρκετά μεγάλα. Και το αρκετά μεγάλο είναι και σημαντικό σε σχέση με την επαναμάτωση. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να βάλεις stent σε αγγείο ενός χιλιοστού, ούτως ή αλλιώς. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο και ο βαθμός στένωσης που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Και βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτό το παράδειγμα που υπάρχει, ότι εδώ η δεξιά στεφανία αρτηρία είναι φυσιολογική, και εκεί πέρα πρόσιος κατιόντας καλάδος είχε μια κριτική στένωση. Επίσης, ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μπορούν να υπολογίσουν, πάλι από η ίδια εταιρεία, το ίδιο software, μπορεί να υπολογίσει το αποτέλεσμα που περιμένουμε αιμοδυναμικά μετά την επιδιόρθωση. Δηλαδή να προτείνει ότι ναι, εδώ πέρα έχουμε τη στένωση, θα βάλουμε ένα stent 2,75 χιλιοστά, 10 mm μήκος ή 6 χιλιοστά μήκος, θα το ανοίξουμε και θα δείτε ότι από εκεί και πέρα δείχνει και την αναμενόμενη, υπάρχει ένα μοντέλο για την αναμενόμενη μεταβολή
στις κλίσεις πίεσης, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε όταν υπάρχουν πολυαισθητιακές στενώσεις. Γιατί η πρώτη στένωση μπορεί να φαίνεται φυσιολογική, η δεύτερη στένωση να μην φαίνεται φυσιολογική, αλλά να μην είναι σημαντική, αλλά με το που θα ανοίξει η πρώτη στένωση να δείξει την αξία της και η δεύτερη στένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν τελικά θα σχεδιάσουμε μια τέτοια διαδικασία. Το CTFFR δεν είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμογές. Δηλαδή είναι κλινική χρήση, δεν είναι κάτι που θα θέλαμε να έχουμε. Έχει τεκμηριώσει την αξία του. Στα guidelines του 2019 της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας αναφέρουν, δεν το έχουν βέβαια με συγκεκριμένη διαβάθμιση αξίας, αλλά αναφέρουν ότι το CTFFR το εμπιστευόμαστε το ίδιο με το επεμβατικό FFR. Δηλαδή θεωρούν και αυτοί ξέρουν ότι έχει μεγάλη αξία όλο αυτό. Και ήταν οι μεγάλες, πολλές μελέτες που γίνανε πάνω στο FFR. Εγώ θα παρουσιάσω κάποιες από αυτές, όπως θα μιλήσω λίγο για την platform και την advance. Στην platform τι είχαν κάνει, είχαν πάρει ένα πληθυσμό, είναι περίπου, ας το πάω κατευθείαν στο τελικό slide, ήταν ένας πληθυσμός ασθενών, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς πήγαν στην τυπική διαχείριση, δηλαδή ήταν όλοι με σημαντικές στενώσεις. Κάποιοι πήγαν σε τυπική, μάλλον συγγνώμη, δεν ήταν σημαντικές, ήταν με σύμπτωμα. Εμφανιστήκανε στο νοσοκομείο με σύμπτωμα στιφαγικό, δηλαδή πιστεύανε ότι υπήρχε σημαντική στένωση. Αυτούς κάποιους πήγαναν με το κοινό pathway, δηλαδή ένζυμα περιμένουμε, παρακολούθηση, βλέπουμε ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, μπορεί να πάμε τελικά να κάνουμε κλασική στεφανιογραφία. Και τον άλλο μισό πληθυσμό κάνανε CTCA, αξονική στεφανιογραφία, και CTFFR. Και αυτό που έδειξε στη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι η διαχείριση των ασθενών αυτό μόνο με το CTA ή CTFFR είναι καλύτερο, γιατί έχει πολύ μεγάλο rule out, δηλαδή ήταν πάρα πολλοί ασθενείς που γλιτώσανε την επεμβατική, την αρνητική επεμβατική στεφανιογραφία, ότι με τη CTA και με το CTFFR μπορούμε με μεγάλη δύναμη να μπορούμε να πούμε ότι αυτή δεν έχει περιοριστική νόση, οπότε δεν πάει σε κλασική στεφανιογραφία. Και αυτό έδειξε και η σύνταξη 2, ότι μπορεί να βελτιωθεί η απόφαση σε σχέση με τη θεραπεία σε πολυαισθητιακή νόσο, δηλαδή εκεί που υπάρχουν πολλά εγγύα που νοσούν και σε πολλά σημεία, γιατί πλέον θα στοχεύουμε πιο σωστά φυσικά στις στενώσεις που είναι αιμοδυναμικά σημαντικές. Και ότι η Pacific που τη σύγκρινε με το MR Perfusion και με το επεμβατικό FFR έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλό το CTFFR για τη μία βλάβη. Ότι ήταν καλύτερο από τις άλλες μεθόδους στο να μιλήσει για το λύσιο σπεσίφικη σχήμια. Τώρα, η Advanced Registry, που ήταν και αυτή πολύ μεγάλη μελέτη για την αξία του FFR, έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά, ιδιαίτερη διαφορά στη διαγνωστική ακρίβεια του CTFFR με το σπιθυρογράφημα. Όταν χρησιμοποιούμε το επεμβατικό FFR σαν reference, αλλά από την άλλη μπορούμε να κάνουμε, χρησιμοποιώντας το CTFFR θα γίνουν λιγότερες επεμβάσεις και λιγότερες επανεματώσεις. Οπότε είναι χρήσιμη τελικά το CTFFR. Ναι, δεν είναι στο τίτλο της ομιλίας, αλλά θα μιλήσουμε πολύ γρήγορα για το CT Perfusion, γιατί αυτό είναι η άλλη advanced τεχνική της αξονικής για το θέμα της ισχυμίας. Εκεί πέρα έχει να κάνει, μοιάζει πάρα πολύ με το MR Perfusion που θα μιλήσει ο Αλέξανδρος, δηλαδή είναι δείγμα γεωδιασταλτικά και βλέπουμε το Perfusion στο μη. Πλέον είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος, η οποία είναι πάρα πολύ promising, γιατί με τα ίδια γεωδιασταλτικά που χρησιμοποιούμε και στο μαγνήτη, και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, δηλαδή να έχουμε ένα quantitative perfusion ή qualitative perfusion, δηλαδή το ένα να γίνει με το μάτι και το άλλο πραγματικά να έχουμε καμπύλες σωστές αιμάτωσης και να μπορέσουμε να υπολογίσουμε coronary flow reserve, δηλαδή τις εφεδρίες όπως τις κάνει και ο μαγνήτης, που είναι πραγματικά πλέον μιλάμε για τον gold standard. Και αυτή είναι ένα παράδειγμα, εγώ δεν κάνω perfusion σε κάποιο γιατρείο, έχω δει perfusion να γίνεται, είναι πραγματικά πάρα πολύ promising, έχουν βγει και πλέον και guidelines ή και οδηγίες για το πώς θα κάνουμε CT perfusion, είναι μια μέθοδος η οποία θα γίνει. Εδώ πέρα δείχνει τη συμπεριφορά, την καμπύλη αιμάτωσης, attenuation, το transit attenuation curve, δηλαδή το πρώτο pass πώς περνάει το σκιαγραφικό.
Και φυσικά, αν τυχόν βάλουμε την αξία του CT perfusion μαζί με την ανατομία, ότι θα κάνουμε και διάχυση, θα κάνουμε και rest perfusion και όλα αυτά, είναι τελικά αυτό είναι το one stop shop της ισχαιμίας. Δηλαδή όλα. Και ισχαιμία και ανατομία και ευάλωτη πλάκα και όλα μαζί. Και μπορούμε να πάρουμε μια απόλυτη θέση για το τι συμβαίνει στον ασθενή μας. Και ας περάσουμε πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη λίγο απότομη μετάβαση, αλλά κατευθείαν αμέσως μετά το CT perfusion. Αυτή ήταν η πρώτη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Καραντάνα που με έχει δώσει, που με βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με το πώς θα αναπτύξω το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για να το μοιραστώ, που έχω παρακολουθήσει την δική του ομιλία και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη έπαιξε σκάκι και κέρδισε το δασπάκι. Αυτό σημαίνει πολλά. Τώρα η ακτινολογία είναι πάρα πολύ δόκιμη να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε τα δεδομένα έτοιμα. Υπάρχουν τα PACS, υπήρχαν εκεί πέρα, μπορούμε να τα πάρουμε ανάδρομα και να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να βάλουμε σε κόπο ασθενείς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους παίρνουμε πίσω, δεν έχει ταλαιπωρία. Τα δεδομένα είναι στα PACS, τα παίρνουμε, τα ανανομοποιούμε και τα δίνουμε για να δημιουργηθούν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, στην απεικόνηση της καρδιάς, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε ήδη εφαρμογές έτοιμες και περιμένουμε και άλλες εφαρμογές. Οι εφαρμογές τώρα γενικά για την τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με pattern recognition. Το ίδιο έκανα και εγώ όταν βοήθησα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή βλέπουμε φυσιολογικά patterns και τα ονοματίζουμε και τα. Δηλαδή βλέπουμε ένα ρόι, το οποίο λες ότι αυτό είναι φυσιολογικό και του δίνεις την ταμπελίδα φυσιολογικό. Οπότε η κάρτα γραφικών, γιατί οι κάρτες γραφικών αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την εικόνα. Όπου με τον ίδιο τρόπο πάνω κάτω που κάνει ο άνθρωπος. Τώρα, τα περαιτέρω της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και τα radiomics, γίνανε διάφορες προσπάθειες να διαμορφώσουν καλύτερα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Να χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιώντας radiomics, δηλαδή, πριν φτάσουμε ακόμη στην απεικόνηση, να μπορέσουμε να προβλέψουμε σωστότερα σε σχέση με τις τυπικές μεθόδους διαστρωμάτωσης, τη Framingham ή το Euroscore, ποιος τελικά είναι σε κίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν πάρα πολύ, χρησιμοποιώντας διάφορους βιοδείκτες. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην απεικόνηση, ήδη έχουμε εφαρμογές οι οποίες είναι και χρησιμοποιούνται και έχουμε και κάποιες εφαρμογές τις οποίες περιμένουμε να αναπτυχθούν. Αυτά είναι γενικά κάποια πράγματα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, το deep learning, πώς η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει αρκετούς άλλους όρους οι οποίες είναι το machine learning και το deep learning και neural networks και το deep learning και κάπου κατά δόνει και τα radiomics είναι ουσιαστικά το πιο σκληρός πυρήνας τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει πάρα πολλούς παράγοντες και πολύ δυνατή, έχει πολύ μεγάλες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ. Εγώ θα πάω όμως κατευθείαν στα κλινικά θέματα σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή όταν κάνουμε απεικόνηση της καρδιάς έχουμε τρία θέματα. Το θέμα είναι να πάρουμε τις εικόνες μας και τις θέλουμε καλά, είτε στον αξονικό είτε στο μαγνήτη, γιατί είναι τεχνικά πολύ απαιτητικό. Δηλαδή κινείται η καρδιά, κινείται ο ασθενής και αναπνέει ο ασθενής, ανεβοκατεβαίνει η καρδιά πάνω. Οπότε θα πρέπει η επεξεργασία αυτών των εικόνων να έχει να κάνει με την ποιότητα της εικόνας. Πρέπει να είναι καλές εικόνες. Τώρα, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη όμως βοηθάει πλέον και στην καλή λήψη εικόνων. Δηλαδή στη βελτίωση της λήψης των εικόνων, στη γρήγορη λήψη εικόνων και στις χαμηλές δόσεις. Αυτό φυσικά, όπως είπαμε, στη γρήγορη λήψη των αξονικών σημαίνει ότι θα υπάρχει και μείωση της δόσης. Αλλά αυτό που προχωράει πολύ δυνατά η τεχνητή νοημοσύνη είναι επί της ουσίας είναι το post-processing. Που εμείς που ζήσαμε και τα πιο δύσκολα χρόνια που καθόμαστε και κάναμε κύκλους πολλούς στο μαγνήτη ή κουραζόμασταν να κάνουμε κλικ σε κάθε σημείο του αγγείου μέχρι να το βρούμε ποιο ακριβώς είναι. Θα δούμε εδώ πέρα με το software της Erkl που έχει τεχνητή νοημοσύνη, πατώντας ένα κουμπάκι και σε περίπου, λέγω τι να πω, 15-20 δευτερόλεπτα. Έχουμε ένα πλήρη segmentation της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας. Δηλαδή αυτό είναι το βιντεάκι, δηλαδή είναι μόλις το πάτησα το κουμπί και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έχουμε τα αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, μεγάλη αναπαραγωγιμότητα και ξέρουμε ότι για μας αυτό πόσο σημαντικό είναι να γίνεται σωστά, να μην χρειαζόμαστε να κάνουμε κυκλάκια, πόσες ώρες έχουμε χάσει. Φυσικά και άλλοι vendors έχουν καταφέρει να κάνουν τέτοια πράγματα και εδώ δείχνουμε ότι είναι και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και ταυτόχρονα κάνει segmentation και την δεξιά και την αριστερή κοιλία. Και όσοι κάναμε segmentation τη δεξιά στο μαγνήτη, ξέρουμε πόσο φασαρία έχει αυτό.
Η τεχνητή νοημοσύνη όμως κάνει και advanced applications, δηλαδή από τις κινηματικές εικόνες του μαγνήτη, βλέπουμε εδώ πέρα πάλι μια εφαρμογή της Circle, μπορεί να μας βγάλει strain. Strain, η παραμόρφωση της κοιλίας ήταν μια έννοια που κατά κύριο λόγο τη διαπραγματευόταν ο υπέρηχος. Πλέον μπορούμε να κάνουμε strain και να μετρήσουμε και strain και στο μαγνήτη. Και αυτά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί άμα δεν είχαμε τεχνητή νοημοσύνη σε όλα αυτά, η επεξεργασία θα ήταν τόσο φασαρία που δεν θα μπορούσαμε ουσιαστικά να τα κάνουμε. Αλλά και πιο απλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ πέρα είναι ένα από μηχάνημα Siemens που δουλεύω κι εγώ. Ο δείκτης ασβεστίου υπολογίζεται από την κονσόλα. Δηλαδή την ώρα που τρέχει η εξέταση, με το που τελειώνει την εξέταση του δίκτυα ασβεστίου, σου λέει στον τεχνολόγο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτός έχει δίκτυα ασβεστίου 700. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αυξήσει την ακτινοβόληση, το σκιαγραφικό, δηλαδή ο ασθενής, γιατί είναι πλέον ασθενής με δίκτυα ασβεστίου 700, ότι πρέπει να δώσουμε δύναμη για να πάρουμε απόφαση, να πάρουμε δυνατή εξέταση, γιατί είναι υψηλή πιθανότητα αυτός να έχει σημαντική στένωση με ένα δίκτυα ασβεστίου 700. Και αυτό υπολογίζεται, που παλιά έπρεπε να καθίσουμε πάλι να κάνουμε κλικ-κλικ σε κάθε πλάκα, αυτό πλέον υπολογίζεται αυτόματα από την κονσόλα. Τα radiomics είναι το επόμενο επίπεδο, το οποίο λαμβάνει και άλλους κλινικούς παραμέτρους πέρα από την εικόνα. Είναι το επόμενο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Περιμένουμε να κάνουμε, έχουμε και εμείς ένα project που τρέχουμε radiomics στο θέμα της μεσογειακής ανεμίας. Περιμένουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, στην αξονική στεφανιογραφία είναι κάποια θέματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ενδιαφέρον να αναπτυχθούν. Δηλαδή, δουλεύουμε κυρίως σε αυτά τα μοντέλα. Ένα μοντέλο για την ποιότητα της εικόνας, που είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε πριν γνωματεύσουμε την εξέταση, να πούμε, γιατί είναι μια εξέταση που έχει πολλούς τεχνικούς περιορισμούς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στο πόρισμά μας είναι να λέμε ότι η εξέτασή μας είναι καλής ποιότητας, οπότε έχουμε confidence και μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόρισμά μας, ή ότι είναι χαμηλής ποιότητας, είναι διαγνωστικής ποιότητας με το ζόρι, οπότε αυτή η εξέταση έχει περιορισμούς. Και αυτό πρέπει να το μεταδίδουμε στον κλίνικο. Και αυτό είναι καλό να το κάνει το μηχάνημα. Δηλαδή να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη, να γίνεται με κάποιον ακέραιο τρόπο. Γιατί εμείς έχουμε bias όταν προσπαθούμε να βαθμολογήσουμε την ποιότητα του εαυτού μας. Το δεύτερο είναι να μετράει από μόνο το δίκτυο ασβεστίου. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η όζη του πνεύμονα. Είναι το graveyard, η ταφόπλακα του ακτινολόγου καρδιάς, γιατί είναι πολύ εύκολο να τους χάσουμε. Γιατί πολλές φορές από τη χαρά του αγγείου, τη στένωση, ότι βρήκαμε ένα αγγείο που βούλωσε, χάσαμε τους όζους. Είναι αλήθεια, μπορεί να γίνει, και όσο αυξάνεται ο όγκος, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθάει σε αυτό και θα μας μειώνει το άγχος. Φυσικά μπορούμε να μετρήσουμε, δηλαδή να βρει τα αγγεία και να το ονομάσει τεχνητή νοημοσύνη, να μετρήσει στενώσεις. Και το σημαντικότερο όλων σε σχέση με όλο αυτό το θέμα, πιστεύω ότι εμένα η αξονική στεφανιογραφία γίνεται κατά κύριο λόγο για να μετρήσουν και να δούμε την πλάκα πολύ περισσότερο από τη στένωση. Οπότε και αυτό θα το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε τι είναι όλα αυτά που κάναν την τεχνητή νοημοσύνη στην ακτινολογία? Και στην εικόνηση και της καρδιάς, είναι ενδιαφέρον, είναι καλό για μας? Είναι αυτό που θέλουμε? Είναι διάφοροι επιστήμονες που στο παρελθόν και διάφοροι επιφανείς άνθρωποι, όπως ο Έλον Μάσκ, που είπε ότι αυτό μπορεί να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά φυσικά μπορεί να είναι και το τελευταίο. Θέλουν να μας φοβήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν θα ακούγεται. Αυτό είναι ένα βιντεάκι. Ακούστε το λίγο, είχε ενδιαφέρον. We should start training radiologists now. Αυτό το είπε το 2016 και αυτός είναι ένας από τους πατέρες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ισχύει όμως αυτό. Και ο ίδιος ο άνθρωπος άλλαξε το statement. Δηλαδή ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μας είναι απαραίτητη, ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ακτινολόγο. Αλλά αυτό που λένε ότι οι ακτινολόγοι που δεν συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα μείνουν εκτός δουλειάς. Δηλαδή, ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει τέτοια δυνατότητα να προχωράς, να είσαι γρήγορος, επίκαιρος, να μην κάνεις λάθη, το οποίο πλέον σε κάνει καλύτερο, άμα τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Οπότε, αυτό που είναι επικίνδυνο για μας στην τεχνητή νοημοσύνη, να μας πάρει τις δουλειές. Ναι, αν το πόρισμά μας είναι μια περιγραφή των ευρημάτων και στο τέλος κλινικο-εργαστηριακή συνεκτίμηση. Ναι, θα μας πάρει τη δουλειά. Είναι καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη από εμάς. Θα είναι καλύτερη από εμάς.
Η θέση μας όμως ορίζεται από την κλινική μας θέση. Πρέπει να πάρουμε την ευθύνη της κλινικής θέσης. Δηλαδή, ο ακτινολόγος δίνει αξία στον εαυτό του λέγοντας όχι απλά κλινικο-εργαστηριακή συνεκτίμηση, το next step in management. Είτε μην κάνετε τίποτα, είτε θα κάνετε αυτό το οποίο θα το ορίζουμε εμείς, ή αυτός θέλει θεραπεία επεμβατική ή ακόμη και χειρουργική. Όταν όσο το κάνουμε αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη, όσο το κάνουμε αυτό με ευθύνη, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Γιατί δεν έχει συνέστημα. Γιατί είναι πολλοί άλλοι παράγοντες, έχει πάρα πολλούς παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη, αλλά όχι όλους. Και φυσικά δεν υπάρχει το συνέστημα. Οπότε θα πρέπει εμείς ως ακτινολόγοι να αλλάξουμε λίγο τη λογική μας, την εκπαίδευσή μας, να είμαστε λίγο πιο ευρείς. Δεν είναι το απόλυτο άσπρο μαύρο, υπερενισχυόμενο, υπερηχογενές, υποηχογενές. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη πιθανά θα το βρίσκει για μας. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα βάζουμε σε ένα κλινικό πλαίσιο και να το μεταδίδουμε στους συνεργάτες μας και στους συναδέλφους μας και με αυτόν τον τρόπο να δίνουμε αξία στη δουλειά μας. Οπότε πρέπει να έχουμε ικανότητες επικοινωνίας με τους συναδέλφους μας για να μπορούμε να τους πείσουμε για όλο αυτό και να βοηθάμε στην επικοινωνία μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχω ξεφύγει πολύ από το χώρο και αυτή είναι μια φωτογραφία από τη Βερλίνγκα πάνω στα Γιάννα που επισκέφθηκα πρόσφατα. Στα Γιάννα είναι αυτό. Κύριε Μιχαηλίδη για την ωραία παρουσίαση. Κύριε Καραπαναγιωτίδη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχαηλίδη για την εμπεριστατωμένη του παρουσίαση. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον καθηγητή κύριο Χατζηδάκη που, για την τιμητική πρόσκληση να είμαι συμπρόεδρος σε αυτό το μετεκπαιδευτικό μάθημα, το πολύ ενδιαφέρον. Να προλογίσω τον κύριο Κούσκουρα, τον επίκουρο καθηγητή, πολύτιμος για μας στους καρδιοχειρούγους του ΑΧΕΠΑ. Καθημερινή συνεργασία. Θα μας παρουσιάσει την μαγνητική τομογραφία, τη μαγνητική τομογραφία στη διερεύνηση του εφράγματος μυοκαρδίου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σας προσγειώσω λιγάκι από τα θεαματικά που είδαμε προηγουμένως. Εγώ θα πω στην καθημερινότητα. Μαύρα το βλέπω. Μαύρα το βλέπω. Εγώ μαύρα το βλέπω. Να δούμε τι θέση, ποια είναι η θέση της μαγνητικής τομογραφίας στη διερεύνηση των ασθενών με ισχυμία του μυοκαρδίου και κατ' επέκταση του εφράγματος του μυοκαρδίου. Θα δούμε μερικά και μερικές γενικότητες και μετά με παραδείγματα θα προσπαθήσω να σας δώσω πώς βοηθάει η μαγνητική τομογραφία. Καταρχήν δύο τύποι ισχυμίας. Ο ένας ο τύπος υπάρχει μια πλάκα η οποία έχει εξερκωθεί, δημιουργείται τρόμβωση. Γίνεται η ισχυμία και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο δεύτερος τύπος όπου μπορεί να υπάρχει πλάκα αλλά δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς του οξυγόνου και της αναπαιτήσεως του οξυγόνου, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο σπασμό ή σε κάποιο μη αθυροσκληρωτικής αιτιολογίας διαχωρισμό, είτε τέλος μπορεί να είναι φυσιολογικό ταγείο να υπάρχει ανεπαρκής παροχή οξυγόνου. Και εδώ πάλι μπορεί να δημιουργηθεί ισχυμία. Ευτυχώς η νόσος μας βοηθάει κάπως με την έννοια ότι αν πάρει κανείς όλη την παθολογία του μυοκαρδίου και δει τα διάφορα σήματα, θα δει πολλούς τύπους σηδήματος, θα δει πολλούς τύπους εμπλουτισμού. Παρ' όλα αυτά, η νόσος μας βοηθάει. Μας λέει ότι έχω αγκιακή κατανομή. Όπως και στον εγκέφαλο, λοιπόν, και όπως κάνουμε στον εγκέφαλο για να ξεχωρίσουμε μια υπόπυκνη βλάβη, μεγάλη υπόπυκνη βλάβη, αν είναι όγκος ή αν είναι έμφραγτο, κοιτάμε πρώτο τις αγκιακές κατανομές. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Και ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι η εξέλιξη του φράκτου, η οποία είναι αρκετά γρήγορη, σε 6 ώρες σχεδόν έχει σχημίσει, έχει υποστεί έμφραγμα όλο το πάγος του μυοκαρδίου. Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ξεκινάει πάντα από το ενδοκάρδιο, το έμφρακτο και προοδευτικά όσο παραμένει το αίτιο επεκτείνεται στο υπόλοιπο τείχος του μυοκαρδίου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο μαγνητικός τομογράφος μπορεί να δώσει με ειδικές τεχνικές όπως είναι το CT, το MR perfusion, όπως είναι οι σύνοι ακολουθίες, όπως είναι οι TAF2 ακολουθίες,
ή άλλες ακολουθίες, η T2MAP και η T2STAR, όπου μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια ισχυμία, θα δούμε ότι μερικά τμήματα ή ένα συγκεκριμένο τμήμα, μια γενική κατανομή, έχει μια υποκινητικότητα. Αυτή μπορούν να την εκτιμήσουν με τη CMRI. Το ερώτημα είναι μετά, έχει είδημα. Μάλλον έχει είδημα, ναι ή όχι. Εδώ μπορούν να πει και να μπουν οι τεχνικές της TAP 2. Και φυσικά ο εμπλουτισμός, τι τύπο εμπλουτισμού. Δηλαδή αν είναι υπονοκαρδιακός, αν είναι επικαρδιακός ή υποεπικαρδιακός ή αν πιάνει όλο το τύπο. Ανάλογα με τον τύπο του εμπλουτισμού είναι και η πιθανή διάγνωση. Να θυμίσω πάντα ότι υπάρχει αγιακή κατανομή. Στην ουσία δηλαδή μας ενδιαφέρουν αυτά τα δύο πράγματα. Το είδημα, την κατανομή του ειδήματος, αν είναι υπενδοκάρδια, πιάνει όλο το τύπομο και φυσικά ο εμπλουτισμός. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, οι οποίες ακολουθείς, αν το θέλετε, οι οποίες θεωρούμε απαραίτητες για την εξέταση μιας μαγνητικής τομογραφίας. Πέρα από τα τοπογραφικά που παίρνουμε για να δούμε πώς είναι για να ρυθμίσουμε τις τομές που θα πάρουμε, μην ξεχνάτε ότι οι άξονες της καρδιάς είναι τελείως διαφορετικοί από τα τρία βασικά επίπεδα του ανθρωπίνου σώματος, είναι κάπως ροξή, οπότε θα πρέπει για να πάρουμε την εγκάρσια τομή στον μαγνητικό τομογράφο στην καρδιά, θα πρέπει να δώσουμε αρκετές κλίσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το ντόνατ που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, παίρνουμε τις συνακολουθήσεις, οι οποίες θα μας δώσουν τη μορφολογία, θα μας βοηθήσουν να μετρήσουμε τις παραμέτρους της λειτουργίας της καρδιακής της αριστερής χιλίας, για παράδειγμα πλάσμα εξώθησης, όγκου παλμού κτλ. Και φυσικά να εκτιμήσουμε την κινητικότητα του μυοκαρδίου. Και η άλλη βασική σίγουρα που θα πρέπει να πάρθει είναι η καθυστερημένος εμπλουτισμός. Εδώ θα κοιτάξουμε, θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε την βιωσιμότητα του μυοκαρδίου και τον τρόπο και το pattern, δηλαδή τη μορφολογία του εμπλουτισμού, γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα μας βοηθήσει να τις αποκλείσουμε από τις άλλες μη ισχυμικές μυοκαρδιοπάθειες. Φυσικά, αν υπάρχει θρόμβος και αν υπάρχει περικαρδιακός εμπλουτισμός, κάτι που μερικές φορές μπορούμε να δούμε στο σενάριο ενός ισχυμικού εμφράκτου. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ενδείξεις μας, μπορούμε να συμπληρώσουμε μια TAP 2 για να εκτιμήσουμε φατσάτ, για να εκτιμήσουμε την έκταση του ειδήματος. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και την T2MAP ή την T1MAP για να δει την ίνωση, να δει. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι δύο καρτογραφίσεις δεν είναι τόσο τυπικά στοιχεία για να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε από τις άλλες αιτίες ειδήματος ή ίνωσης. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το first pass perfusion. Εδώ θα δούμε είτε σε rest, είτε σε stress, είτε και σε συνδυασμό των δύο, που είναι και η καλύτερη τεχνική, δηλαδή να πάρουμε το perfusion, την αιμάτωση και σε κατάσταση ηρεμίας και σε κατάσταση stress, να δούμε πώς συμπεριφέρεται, πώς αιματώνεται κατά κάποιο τρόπο το μυοκάρδιο και εμέσως να βάλουμε συμπεράσματα ότι φταίει το τάδε αγγείο ή φταίει είναι η νόσος τριών αγγείων. Και φυσικά αν έχουμε χρόνο και έχουμε διάθεση και έχουμε και προπαντός, αν συνεργάζεται ο άρρωστος, μπορεί να προχωρήσει κανείς ανάλογα με τα ευρήματα που θα δούμε στην εξέταση, να προχωρήσουμε σε φύες κόντρας ακολουθίες, να δούμε λιγάκι, να εκτιμήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τη στένωση της ανεπάρκειας των βαρβίδων και να δούμε τουλάχιστον το κεντρικό τμήμα των στεφανίων αγγείων και κυρίως τις εκφύσεις για να αποκλείσουμε σαν αίτιο μια έκτοπη αριστερή έκτοπο LED, για παράδειγμα. Συνεπώς, ποιος είναι ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας? Στην οξεία φάση, καταρχήν να αποκλείσουμε άλλες παθήσεις, όπως η μυοκαρδίτιδα, για παράδειγμα, που μπορούν να δώσουν στην οξεία φάση την ίδια συμπτωματολογία. Από εκεί και πέρα, να εντοπίσουμε το αγγείο που προκάλεσε το έμφραγμα και φυσικά να δώσουμε και τη διάγνωση ότι πρόκειται
για έμφρακτο σε ένα σενάριο προκάρδιο άρχος και αύξηση της τροπονίνης. Κάτι το οποίο μπορεί να κάνει και μυοκαρδίτιδα. Όσον αφορά τις χρόνιες καταστάσεις, ο σκοπός είναι να δούμε γιατί ο άνθρωπος έχει μια χρόνια συμφωνητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, συνήθως ο εμπλουτισμός της σύνωσης είναι η πενδοκάρδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καρδιακή ανεπάρκεια γιατί πέρασε κάποια στιγμή παλιότερα κάποια μυοκαρδίτιδα, ο εμπλουτισμός θα είναι σε τελείως διαφορετική θέση. Από εκεί και πέρα, να εκτιμήσουμε στην οξία φάση, αν είναι αναστρέψιμη βλάβη, το ποσοστό του πάγους του τυχόματος που έχει προσποιηθεί και πολύ σημαντική πληροφορία που θα καθορίσει και την πιθανή αγκιοδιαστολή ή υπερυπέδαση είναι η μικροαγγειακή απόφραξη. Στις χρόνιες καταστάσεις να εκτιμήσουμε το μέγεθος της ουλής ή να δούμε άλλα έμφρακτα σε άλλες θέσεις μάκρουσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, μια μεγάλη κατηγορία που μας βοηθάει ο γονιδικός τομογράφος να δούμε είναι οι επιπλοκές, όπως η ρήξη τυχώματος στη θέση που έγινε το έμφρακτο, σχηματισμό ανευρισμάτων ή ψεύδων ανευρισμάτων. Μερικές φορές είναι δύσκολος. Ο διαχωρισμός πρέπει όμως να γίνει γιατί ένα ανεύρισμα από ένα έμφρακτο μπορεί να πάει συντηρητικά, ένα ψευδοανεύρισμα όμως θα πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα. Η παρουσία θρόμβων, αν υπάρχει συνοδός ανεπάρκεια της μητριδούς βαλβίδος και από εκεί και πέρα άλλες επιπλοκές. Και ερχόμαστε τώρα στα παραδείγματά μας, όπου εδώ θα δούμε όλα αυτά που είπαμε έτσι επιτροχάδι, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και πώς μας βοηθάνε. Συνήθως αυτό που πρέπει να πάρουμε να έχουμε το νου μας είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα κάθετα μεταξύ τους. Όταν λέω δύο επίπεδα κάθετα μεταξύ τους, συνήθως προτιμούμε το short axis και τα four chambers, δηλαδή να έχουμε την δομή στεφανιαίο επίπεδο κατά κάποιο τρόπο των τεσσάρων κιλοτήτων. Τι είναι τελικά για αυτές τις δύο εικόνες. Δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη υποκινησία. Παρ' όλα αυτά, σε μια προσεκτική παρακολούθηση δείτε αυτή την περιοχή. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό τμήμα το οποίο υποκινείται. Ποιος το εννοώ. Ποιος το εννοώ. Περιοχή ιδίωματος, σχεδόν διατοχικοματική και μετά την χορήγηση και γραφική ουσίας και την λήψη του καθυστερημένου ατόμων. Εδώ δυστυχώς δεν το είδαμε την πρώτη στιγμή, μας ξέφυγε λιγάκι και στο ίδιο, οπότε δεν κάναμε τη φιούζο. Αλλά φαίνεται χαρακτηριστικά ο διατοχικοματικός εμπλουτισμός σε αυτή την περιοχή της ισχυμίας. Τυπικά ευρήματα. Πάμε στο επόμενο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ο άρρωστος θα πρέπει να συνεργάζεται. Αυτός είναι 67 κοντά 70 χρονών. Όπως βλέπετε, έχουμε μια όχι τόσο καλή ποιότητα λόγω των αρρωστικών κινήσεων. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια σχετικά διάχυτη υποκινησία. Τι έγινε εδώ, γιατί δεν παίζει. Πάνω, τι έκανε. Οκ. Ας το μην το κουνάει, μην το κουνάει. Κουνιάται μόνο. Κουνιάται μόνο. Εντάξει. Στις τα δύο φάτσα τα ακολουθίες βλέπουμε μια περιοχή ιδίωματος, συγκρίνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα με το κάτω και κάτω αντροπλάγιο και τον υπερενδοκαρδιακό εμπλουτισμό. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε την έκταση του εμπλουτισμού προηγουμένου τμήματος. Θα δούμε και στο τέλος ένα 50% πάνω εμπλουτισμός κάτω του 50% θεωρείται ότι υπάρχει βιώσιμο μυοκάρδιο, οπότε μπορεί να προχωρήσει ο καρδιολόγος ή ο καρδιοχειρουργός σε διάνοιξη του αγγείου. Υπάρχουν μελέτες που το ποσοστό αυτό, την ουδό δηλαδή, το threshold, το ανεβάζουν και στο 75%.
αλλά στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται το 50%. Στεφανιογραφία. Εκτεταμένες στενώσεις στον LAD, σαν να λείπει ο περισπόμενος κλάδος εδώ. Ήπιες αλλοιώσεις, ότι υπάρχουν αλλοιώσεις, ναι, αλλά εντάξει, όχι τόσο κριτικές όπως αυτή στον πρόσθετο κατιόν. Την ώρα να κοιτάξεις εδώ. Καλά. Βλέποντας κυρίως τις ορτάξεις, βλέπουμε ένα κομμάτι εδώ. Δεν κινείται και τόσο καλά, δίνει την αίσθηση ότι κινείται καλά, αλλά όχι και τόσο. Να εκτιμήσουμε την κίνηση του μυοκαρδίου, θα πρέπει να δούμε σημαντική αύξηση του πάχους κατά τη συστολική φάση. Και εδώ βλέπουμε ότι από αυτή την πλευρά το φυσιολογικό μυοκάρδιο μετακινείται καλά, από αυτή την πλευρά υπολείπεται. Περιοχές ειδήματος. Βλέπουμε ότι δεν έχει όλο το δείγμα, δεν είναι ειδηματώδες. Παρ' όλα αυτά, αν συγκρίνουμε αυτή την περιοχή, με αυτή την περιοχή του μεσοκορπικού διαφράγματος, βλέπουμε περιοχές χαμηλού σήματος. Περιοχή χαμηλού σήματος, στις τάθμιες διακολουθείς, πιθανόν να δίνει γίνεται το ερώτημα αν υπάρχουν μικροαιμορραγίες μέσα στο μυοκάρδιο. Και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση και αγρεκτική ουσία, βλέπουμε όλο το πλάγιο τείχομα να εμπλουτίζεται σχεδόν διατυχωματικά. Περιοχές μη εμπλουτισμού μέσα σε άλλον αυτό τον εμπλουτισμό, κάτι που σημαίνει αιμορραγία ή και μικραγιακή θρόμβωση και κάποια άλλη πληροφορία την οποία θα πρέπει να την ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτοί οι εμπλουτισμοί. Αυτοί οι εμπλουτισμοί σημαίνει ότι έχουν προβληθεί και οι θηλοειδεσμοίες, οπότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει μελλοντικά κάποια προβλήματα με τη μητρική πληροφορία. 48 χρονών πρόσφατη έναρξη καρδιακής ανεπάρκειας. Δείτε χαρακτηριστικά τη λέπτυνση του πλαγιού τυχώματος, σχεδόν ακινησία. Γενικά όλο το μυοκάρδιο φαίνεται να πάσχει, χωρίς ιδιαίτερο είδημο. Στις perfusion τεχνικές, λίγο στις καθυστερημένες voice απλοφαίνεται μια υποαιμάτωση στο πλάγιο τείχομα και ο εκτεταμένος διατυχωματικός εμβλουτισμός του τείχοματος. Εδώ ίσως υπάρχουν και κάποιες περιοχές τρόμβωσης μυανδροαγίωσης. Και η διαφορική μας διάγνωση, η μυοκαρδίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εμπλουτισμός βλέπετε ότι είναι τελείως διαφορετικός. Στην ισχυμία είναι κυρίως υπενδοκαρδιακός, όπως είδαμε και στα προηγούμενα παραδείγματα, και επεκτείνεται, ενώ στη μυοκαρδίτιδα τυπικά πιάνει το επικάρδιο ή το επικάρδιο, άντε το πολύ πολύ να φτάσει στη μεσόδια του κόμματος του μυοκαρδίου. 57 χρονών, έκανε DSA, δηλαδή κλασική στεφανιογραφία, δεν είχε κριτικές στενώσεις, είχε όμως αυξημένες τρομπονίνες. Εδώ δείτε την ποιότητα της εικόνας λόγω της κακής συνεργασίας με την άρρωστη. Και βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα τμήματα του μυοκαρδίου, τα οποία εμφανίζουν υποκινησία. Η μεσόδια του μεσοκυλιακού διαφράγματος δείχνει να κινείται καλά, όπως και τμήμα του κάτω πυκόματος. Χωρίς ιδιαίτερο ίδρυμα και μετά την ενδοφλέβια χωρίς χειρογραφική ουσία, τυπικές επενδοκαρδιακές εμπλουτισμοί σε όλα τα υποκινητικά τμήματα του μυοκαρδίου. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή του μαγνητικού τομογράφου στην διερεύνηση της καρδιακής ανεπάρκειας. Δείτε χαρακτηριστικά αυτό το παράδειγμα. Εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερες. Βέβαια, να τονίσω ότι το perfusion στο νοσοκομείο μας, δυστυχώς το κάνουμε rest perfusion. Καλό είναι κανείς όταν προχωράει σε τέτοιες διαδικασίες να έχει και εγχυτείο ώστε να μπορέσει να κάνει το stress perfusion.
και το διάκτη εμπλουτισμό του επενδοκαρδιακού εμπλουτισμού του πρόσθετου τυπώματος και του μεσοκυλιακού διαφράγματος με remodeling του κορυφαίου τμήματος της αριστερής κοιλίας. Βέβαια, περιμένουμε να έχουμε ισχυμία και μάλλον έχουμε συνδυάσει, έχουν βάλει στο μυαλό μας ότι ισχυμία σημαίνει στεφανία νόσους. Όχι ότι έχουμε άδεικτα, ισχύει. Δείτε μας αυτό το παράδειγμα. Είναι μια περίπτωση 62 ετών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια από φρακτικού τύπου. Και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι το κεντρικό τμήμα της χειλότητας αριστερής κοιλίας σχεδόν αποφράσει, σχεδόν, ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια, ας το πούμε, ανευρισματοειδή διάταση της κορυφής της καρδιάς, της αριστερής κοιλίας. Και μετά την ενδοχλέβεια χορήγηση χειρουργικής ουσίας, έχουμε έντονο εμπλουτισμό αυτού του τμήματος, σχεδόν διατυχηματικό στα κορυφαία και την κορυφή. Τέτοιου είδους ευρήματα αποδίδονται σε ισχυμία στο επίπεδο της μικροκυκλοφορίας των μικρών αγγείων, που πιθανόν να υπάρχει μια διαταραχή του μηχανισμού λειτουργίας των στεφανίων, των μικρών αγγείων ή και αύξηση της πιέσεως, ένα συνδυασμό του μηχανισμού. Και να τελειώσουμε με δύο περιστατικά ακόμα. Ανευρισματοειδή, σχεδόν ανέβρισμα της χειριστερής κοιλίας. Εδώ βλέπουμε μια στρωμάτωση του τυχώματος. Αυτή είναι η κοιλότητα. Δείτε πόσο αρκή είναι η κίνηση του αίματος μέσα στην αριστερή κοιλία. Εδώ έχουμε μια στρωμάτωση του τυχώματος. Αυτό το τμήμα φαίνεται να διαφοροποιείται όσον αφορά το σήμα του. Αν μας κάνει το καλό το παγιδάρι εδώ το βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Είναι ένας στρόμβος που πολλές φορές βρίσκεται μετά από ένα έμφρακτο, είτε λόγω ανομαλίας του ενδοκαρδίου, της επιφάνειας του ενδοκαρδίου, είτε λόγω χαμηλής ροής σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε στάδιο 2, φάτσα τα ακολουθίες έχουν ιδιαίτερα ευρήματα. Έχουμε επάκυνση του περικαρδίου, που σημαίνει φλεγμονή, σημαίνει ίδημα. Και μετά την ενδοφλέβεια χορήγηση χειρουργικής ουσίας, αμέσως ξεχωρίζουμε τον θρόμβο και επιβεβαιώνουμε την πάχυνση, παύλα φλεγμονή, του περικαρδίου. Κάτι που θέτει το ερώτημα, μήπως αυτό το ανέβρισμα τελικά κάπου έχει σπάσει. Με την έννοια την εξής, ότι όταν υπάρχει μικρή ρήξη τέτοιων ανεβρισμάτων και το οποίο στην ουσία έρχεται το περικάρδιο και το περικαρακώνει κάποια στιγμή, να δημιουργούνται συνθήκες άσκησης φλεγμονής στα πλαίσια μιας, ας το πούμε, περικαρδίδετος, οπότε έχουμε αυτή την πάχυψη. Δυστυχώς, στο προστατικό αυτό δεν καταφέραμε να απεικονίσουμε κάποια επικοινωνία αυτών των υγρικών κοιλοτήτων που βλέπουμε με την μητρική κοιλότητα. Και το τελευταίο περιστατικό. Πάλι ένα ανέβρισμα σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο. Στο κάτω τοίχο, αμέσως κάτω από το δαχτύλιο της μητροειδούς. Όλα αυτά τα μεγάλα νευρίσματα έχουν σαν αποτέλεσμα ελάττωση του όγκου παντού, οπότε είναι δύσκολο να το κονίσουμε το πλάσμα της εξόδησης, οπότε είναι δύσκολο να πούμε στο κλινικό το βασικά το πλάσμα εξόδησης και δείτε σε αντίθεση με το προηγούμενο τον τρόπο εμπλουτισμού αυτού του νευρίσματος, όπου έχουμε την ουλή του νευρίσματος που εμπλουτίζεται, καθώς και τον ουλώδη συνδετικό ιστό τα παρακείμενα τυχώματα στον αφιένα του ανεβρίσματος που είναι αυτό. Και εδώ κάπου θα τελειώσω. Όχι, λάθος. Έχουμε τον εμπλουτισμό, όπου εδώ ο εμπλουτισμός είναι το κυρίαρχο στοιχείο που θα μας πει ότι αυτή την βλάβη που βλέπουμε είναι ισχυμία. Καταρχήν έχει αγκιακή κατανομή στο επενδοκάρδιο και στη χειρότερη περίπτωση να είναι διατυχωματικό. Όλοι οι άλλοι εμπλουτισμοί, τύποι εμπλουτισμού που βλέπουμε, σημαίνει άλλη παθολογία. Για παράδειγμα, μέσω μυοκαρδιακού εμπλουτισμού, θα δούμε στη μυοκαρδίτιδα, για παράδειγμα. Στιχτές περιοχές εμπλουτισμού,
μπορούμε να δούμε στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Επικαρδιακό στη μυοκαρδίτιδα και στη σαρκοίδωση. Είδε ενδοκαρδιακό, αλλά δακτυλιοειδή σε όλο τον ενδοκάρδιο μπορούμε να δούμε μερικές φορές την αμυλοείδωση. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να δώσουμε, αν μπορέσουμε να δώσουμε σαν απάντηση, είναι να ξεχωρίσουμε τους τρεις τύπους του μυοκαρδίου μετά από τον έφρακο. Η ουλή και η ήλωση δεν πρόκειται να αντιδρούνται με τίποτα, ό,τι και να κάνεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό το σοκαρισμένο, ας το πούμε, μυοκάρδιο, που εμφανίζεται κυρίως στην οξία φάση, ακόμα και αν ανοίξει το αγγείο, έρχεται δηλαδή ο άρρωστος στα εξωτερικά ιατρία, επιβεβαιώνεται με το δραστηριακό και τα περιχογραφικά ευρήματα του έμπακου, πάει, κάνει την αγγειοδιαστολή. Αν κάνουμε αμέσως μετά την αγκυδιαστολή μαγνητικού τιμογραφία, θα δούμε ένα τμήμα του μυοκαρδίου το οποίο υπέστη την ισχυμία να μην δουλεύει καλά. Αυτό είναι το σοκαρισμένο, δεν βρήκα άλλη μετάφραση για το stand. Εμβρόντιτος ήταν η μετάφραση που μου πήγε. Εγώ το θεωρώ ότι είναι μάλλον το σοκαρισμένο, δηλαδή πέρασε την ισχυμία και σιγά σιγά μέσα σε μερικές ώρες ή και μέρες θα αναλάβει. Ενώ το μυοκάρδιο σε χειμερή ανάρκη εντός εισαγωγικών θα φανεί, εντοπίζεται κυρίως σε χρόνιες ισχυμίες και αυτό θα πρέπει επίσης θα πρέπει κανείς να το ψάξει αν μπορεί για να μπορέσει να πει σε αυτούς τους ασθενείς, να πει στον καρδιολόγο και να πει σε αυτούς τους ασθενείς να προχωρήσει σε αγκιοδιαστολή ή επέμβαση. Και αυτό είναι που σας είπα στην αρχή, δηλαδή ότι η ιδιωτικομεδική επέκταση του εμπλουτισμού κάτω από 50% θεωρείται ότι υπάρχει αρκετό κομμάτι μυοκαρδίου φυσιολογικό το οποίο θα επανέλθει άμα γίνει κάποια παρέμβαση είτε χειρουργικά είτε μια εγκυοδιαστολή. Ενώ το πάνω από το 50% θεωρούν πολλοί ότι η viability, η επιβίωση δεν είναι και τόσο καλή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μελέτες που την οδό τη στρωμάτωση την ανεβάζουν στο 75% γιατί έχουν παρατηρηθεί ακόμα και σε 75% κομμάτια του μυοκαρδίου το οποίο μπορούν να επανέλθουν. Και εδώ τελειώνω. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό που θέλησα να σας δώσω με αυτά τα απλά παραδείγματα είναι τις δυνατότητες του μαγνητικού τομογράφου στην προσέγγιση των ασθενών με ισχυμία του μυοκαρδίου και με τις διάφορες επιπλοκές και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε άλλες αιτίες οι οποίες προκαλούν είδημα παύλα εμπλουτισμού του μυοκαρδίου. Ευχαριστώ και καλά Χριστούγεννα, αν δεν ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούσκουρα για την πολύ ωραία παρουσίαση, πάντοτε με χιούμορ και με γλαφυρότητα. Να περάσουμε στο πολύ αγαπημένο φίλο και συμφοιτητή, συνάδελφο, κύριο Καλυφατίδη. Ο οποίος θα καταφέρνει το ίδιο καλά και στο τραγούδι και στην ιατρική και όταν δεν τραγουδάει παρουσιάζει μαθήματα ή κάνει δύσκολες διαγνώσεις στην επιστήμη του. Θα μας παρουσιάσει το ρόλο της προηγουμένης καρδιαγγειακής απεικόνησης στη διαφορική διάγνωση μυοκαρδιακής βλάβης. Εκλεκτοί κύριοι πρόεδροι, εκλεκτοί καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Okay. Λοιπόν, η θεματολογία αφορά την μυοκαρδιακή βλάβη, myocardial injury και κυρίως βέβαια στην οξία φάση. Να μην πειράξω κάτι. Okay. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απλά να θυμίσω ότι σε όλους μας κάτι βέβαια πολύ γνωστό, ότι τα καρδιακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο. Υπάρχουν διάφορες παθήσεις της καρδιάς και βέβαια η στεφανία νόσος έχει κυρίαρχο ρόλο στην θνητότητα και στην νοσηρότητα. Είναι σημαντικό επομένως και κυρίως στην οξία φάση, όπως γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας γρήγορα πρωτόκολλα προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε, για παράδειγμα, ένα έμφραγμα ή μια μυοκαρδιακή βλάβη
άλλης αιτιολογίας. Θα δούμε και στη συνέχεια. Και απλά ιστορικά να θυμίσω ότι πριν από αρκετά χρόνια ήδη είχαν γίνει οι πρώτες προσπάθειες προκειμένου να δοθεί ορισμός για το τι είναι μυοκαρδιακή βλάβη, αρχικά τις δεκαετίες 50 με 70 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με πιο επιδημιολογική προσέγγιση, και στη συνέχεια όμως αργότερα και μετά το 2000 από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και την Αμερικανική Αντίστοιχη Εταιρεία με πιο κλινικό προσανατολισμό, φτάσαμε σταδιακά και με την χρήση τεχνικών ανίχνευσης και μέσω του αίματος ουσιών όπως η τροπονίνη, βιοδικτών δηλαδή που μας δείχνουν την μυοκαρδιακή βλάβη. Φτάσαμε το 2018 να έχουμε, συγγνώμη λίγο, να έχουμε αυτόν τον ορισμό. Θα σας δείξω λίγο στη συνέχεια το consensus και το πώς καταλήξαμε στον πιο πρόσφατο ορισμό. Και βέβαια, απλά να τονίσω ότι η μυοκαρδιακή βλάβη αποτελεί προϋπόθεση για την διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, αποτελεί όμως και ξεχωριστή οντότητα από μόνη της. Πρέπει να έχουμε προκειμένου να βάλουμε τη διάγνωση για το έμφραγμα του μυοκαρδίου, να έχουμε διάφορα κριτήρια, επιπλέον και των βιοδικτών που θα είναι παθολογικοί, να έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει μυοκαρδιακή νέκρωση με βάση και τα λοιπά κλινικά εμβρήματα, τα οποία συμβαδίζουν με οξία ισχαιμία του μυοκαρδίου. Επίσης, μπορεί να είναι και μη ισχαιμικής αιτιολογίας η βλάβη του μυοκαρδίου ως δευτεροπαθής κατάσταση σε διάφορες άλλες παθήσεις της καρδιάς ή να σχετίζεται και με άλλη παθολογία εκτός της καρδιάς. Εδώ στο πινακάκι βλέπουμε ότι η βλάβη του μυοκαρδίου μπορεί να σχετίζεται λοιπόν με οξία ισχαιμία, είτε από μια ρήξη της αθυρωματικής πλάκας, είτε από διάφορες καταστάσεις, έδειξε και πριν και ο κύριος Κούσκουρας, τώρα προκειμένου για να κερδίσουμε και χρόνο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά χοντρικά βλέπουμε, μπορεί να είναι ένας σπασμός, ένα εμβολικό επεισόδιο, διαχωρισμός κτλ. Ή σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αυξημένη ανάγκη για οξυγόνο. Άλλες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του μυοκαρδίου όσον αφορά καρδιολογικές καταστάσεις, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδίτιδα, σε μυοκαρδιοπάθεια διάφορες αιτιολογίες, τα κοτσούμπο μυοκαρδιοπάθεια, μετά από επανεμάτωση, μετά από ablation, σε καρδιακή θλάση κτλ. Αλλά υπάρχουν και συστηματικά νοσήματα τα οποία μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε βλάβη του μυοκαρδίου. Πώς θα καταλήξουμε στο ότι ένα μυοκάρδιο πάσχει, ότι έχει υποστεί μια βλάβη, σαφώς έχουμε στη διάθεσή μας και πάντα αυτό είναι απαραίτητο, όπως τονίστηκε και πριν από τους προηγούμενους ομιλητές, πληροφορίες από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, την τροπονίνη που πλέον κυρίως χρησιμοποιείται και μάλιστα υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη προκειμένου να μας κινητοποιήσει, έτσι να δώσει τον συναγερμό ότι κάτι συμβαίνει, και βέβαια οι διάφορες απεικονιστικές τεχνικές που έχουμε στη δυνατότητά μας. Όσον αφορά αυτό που είπα και πριν για την τροπονίνη, πλέον με βάση τις αιματολογικές εξετάσεις υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη κυρίως χρησιμοποιείται ως ο προτιμόμενος δείκτης για να μας δείξει την βλάβη στο μυοκάρδιο, έχοντας αντικαταστήσει παλιότερους δείκτες. Ας το πούμε, ποιο είναι βασικό κριτήριο, έτσι για να πει κανείς ότι έχουμε μυοκαρδιακή βλάβη, θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη ότι έχουμε ανεβασμένη τιμή της τροπονίνης, έτσι να έχουμε τουλάχιστον μία τιμή πάνω από το ανώτερο όριο του 91ου εκατοστιαίας θέσης, ακριβώς. Λέμε ότι έχουμε οξία μυοκαρδιακή βλάβη όταν υπάρχει αύξηση ή και πτώση των τιμών της τροπονίνης, και προκειμένου να πούμε ότι
να χαρακτηρίσουμε για το αν υπάρχει έμφραγμα και οι διάφοροι τύποι, τους έδειξε πριν και ο κύριος Κούσκουρας, θα πρέπει σε συνδυασμό με αυτήν εδώ την προϋπόθεση να υπάρχουν και προϋποθέσεις που να έχουμε συμπτώματα μυοκαρδιακής ισχαιμίας, νέες αλλαγές στο καρδιογράφημα, παθολογικά Q-waves, να έχουμε επίσης απεικονιστικές ενδείξεις ότι έχουμε διαταραχή στην κινητικότητα. Είδαμε πριν πολύ ωραία παραδείγματα, θα δούμε και στη συνέχεια για το βιώσιμο μυοκάρδιο και μπορεί να αναγνωρίζουμε επίσης θρόμβο μέσω της στεφανιογραφίας, στα στεφανία αγγεία ή σε αυτοψίες. Εδώ βλέπουμε το πώς κατατάσσουμε τους διάφορους τύπους του εμφράγματος, αν είναι στέμι ή non-στέμι, αν έχουμε διαταραχή στην ζήτηση και στην παροχή όσον αφορά την αιμάτωση, όταν υπάρχει ευνίδιος καρδιακός θάνατος και έχουμε από το καρδιογράφημα αποδεικτικά στοιχεία, ενδεικτικά στοιχεία φράγματος του μυοκαρδίου, πριν κιόλας να έχουμε την άνοδο της τροπονίνης, μυοκαρδιακό έμφραγμα στα πλαίσια της αγγειοπλαστικής ή στα πλαίσια ενός bypass. Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι όταν έχουμε τυπική, όσον αφορά τις απεικονιστικές τεχνικές, όταν είναι τυπική η κλινική εικόνα για ένα έμφραγμα, σαφώς και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, μας έδειξε πριν και ο Κώστας, ο χρόνος είναι είναι μυοκάρδιο ακριβώς, όσο πιο γρήγορα δράσουμε τόσο πιο πολύ μυοκάρδιο θα σώσουμε και βέβαια θα προχωρήσουμε όταν είναι τυπικά τα ευρήματα σε καθετηριασμό. Όταν έχουμε διφορούμενες καταστάσεις είτε και από τον καθετηριασμό είτε από την κλινική εικόνα και τα υπόλοιπα στοιχεία, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μη επεμβατικές τεχνικές, νεότερες τεχνικές που θα μας δείξουν και θα μας βοηθήσουν στη διαφοροδιάγνωση. Είναι έμφραγμα, είναι μυοκαρδιακή βλάβη άλλης αιτιολογίας. Και είναι πολύ σημαντικό, θα πάρουμε και με τις νεότερες τεχνικές όπως θα δούμε σημαντικές πληροφορίες για την αιμάτωση του μυοκαρδίου, τη βιωσιμότητα, το πάχος του μυοκαρδίου, πώς αυτό παχύνεται κατά την κίνηση, αν υπάρχει ανομαλία και διαταραχή στην κινητικότητα και βέβαια εμπλουτισμό είτε με σκιαγραφικά του μαγνήτη είτε του αξονικού. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το πάνελ διάφορες μη επεμβατικές, σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές. Σαφώς ο υπέρηχος είναι η πρώτη εξέταση, η πιο εύκολη στο κρεβάτι. Έχουμε τον ασθενή, βλέπουμε τον υπέρηχο, την κινητικότητα της καρδιάς. Από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το SPECT είτε την αξονική τομογραφία για να κάνουμε rule out ή rule in της παθολογικής κατάστασης και βέβαια άλλες εξετάσεις. Το PET σαφώς είναι πολύ πιο περιορισμένη η χρήση και η μαγνητική τομογραφία για την οποία θα σας μιλήσω στα επόμενα λεπτά προκειμένου φυσικά να βάλουμε τη διάγνωση και να δούμε φως στο διαγνωστικό μας τούνελ. Και γιατί η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια νεότερη, θα έλεγε κανείς, πολύ ολοκληρωμένη και πολύ advanced τεχνική με πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Κύριο πλεονέκτημα το γεγονός ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ιστικά το μυοκάρδιο είτε με τις ακολουθίες καθυστερημένης ενίσχυσης γαδολινίου και με καινούργιες ακολουθίες, νεότερες ακολουθίες όπως είναι παραμετρικές ακολουθίες, το T1, T2 mapping ή T2 star mapping και βέβαια ακολουθίες ειδήματος. Είναι μια τεχνική που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορες ακολουθίες στο πρωτόκολλό μας προκειμένου να δούμε την ανατομία, να δούμε τη συνολική λειτουργικότητα, να δούμε το remodeling των κοιλιών. Εδώ βλέπουμε μια σημαντικά διατεταμένη και δυσλειτουργική αριστερή κοιλία, εδώ μια αντίστοιχα δυσλειτουργική και διατεταμένη δεξιά κοιλία. Να μετρήσουμε ροές, να δούμε το είδημα, να δούμε διαταραχές αιμάτωσης και βέβαια το late enhancement ή να πάρουμε και επιπρόσθετες αγγειογραφικές τεχνικές, τεχνικές mapping, το mapping του mapping ή και άλλες πιο μοντέρνες, είδαμε και πριν strain είχε δείξει και ο Κώστας, που μπορούμε να δούμε και τμηματικές διαταραχές κινητικότητας, να τις ποσοτικοποιήσουμε και να τις εκτιμήσουμε καλύτερα.
Υπάρχουν ήδη δημοσιευμένα πρωτόκολλα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις ακολουθίες και πώς μπορούμε και στη συνέχεια να κάνουμε και το post-processing όλων αυτών των δεδομένων. Απλά πολύ σύντομα θα δείξω ότι λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων και την εξέλιξη που έχει η μέθοδος έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης, όπως βλέπουμε από αυτό το παγκόσμιο registry από το SCMR, είτε και από το registry της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνησης, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, τα δικά μας τμήματα, βλέπουμε την σημαντική αύξηση της διενέργειας μαγνητικών τομογραφιών αλλά και αξονικής τομογραφίας σε πληθώρα καταστάσεων. Επίσης, με βάση τα guidelines υπόθηκαν και πριν και από τον κύριο Μιχαηλίδη και τους άλλους ομιλητές, είναι πληθώρα των σεναρίων στα οποία πλέον η μαγνητική τομογραφία έχει θέση και μεγάλη σημασία προκειμένου να θέσει τη σωστή διάγνωση ή την διαφοροδιάγνωση. Επίσης, πολύ φρέσκα, του 2021, κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για την διάγνωση και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας στην οξία φάση και στη χρόνια φάση. Διάφορα κλινικά παραδείγματα, είτε στη Στεφανία νόσο, βαλβιδοπάθειες, καρδιομυοπάθειες. Ας μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, πάρα πολύ πρόσφατο και αυτό, στα guidelines από αυτές εδώ τις παγκόσμιες εταιρείες, όσον αφορά και το SCMR που είναι, έχει να κάνει με το μαγνήτη, αλλά και με το CT, σε πολλές περιπτώσεις, σε οξία κατάσταση είτε και σε σταθερή στη θάγχη, η μαγνητική τομογραφία αλλά και η αξονική έχουν υψηλή ένδειξη προκειμένου να μας βοηθήσουν στο διαγνωστικό μας σκέλος. Τι πληροφορίες λοιπόν ξανά πολύ εντάχει, τι μπορούμε να πάρουμε σε όλες αυτές τις καταστάσεις, να δούμε τη λειτουργικότητα συνολική και τμηματική, να δούμε το είδημα, να δούμε την έκταση του εμφράγματος, το βιώσιμο μυοκάρδιο, να δούμε το MVO, μας έδειξε πριν ο κύριος Κούσκουρας περιστατικά, ή θρόμβο μέσα στις κοιλίες και τις διάφορες επιπλοκές και μπορούμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε και στρες τεχνικές ανάλογα με το κλινικό σενάριο. Πολύ σημαντικό επίσης η διαφοροδιάγνωση από άλλες οξείες παθολογικές καταστάσεις. Μυοκαρδίτιδα, τακοτσούμπο μυοκαρδιοπάθεια ή μινόκα, η κατάσταση μινόκα. Θα δούμε μετά περιστατικά. Να τονίσουμε, η μαγνητική τομογραφία είναι η gold standard τεχνική προκειμένου να ποσοτικοποιήσει τους όγκους και τη λειτουργικότητα και της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχει τμηματική υποκινησία. Εδώ είναι ένα φυσιολογικό, μια φυσιολογική περίπτωση, δεν παίζει καλά το βίντεο, δεν πειράζει. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια ακινησία στο πλάγιο τείχομα λόγω εμφράγματος. Αντίθετα, εδώ υπάρχει μια υποκινησία στο πλάγιο τείχομα, εδώ όμως ήταν μια περίπτωση μυοκαρδίτιδας. Με καινούριες τεχνικές, εδώ είναι με τη χρήση του software CBI, μπορούμε να δούμε τα strain και μπορούμε και να τα ποσοτικοποιήσουμε εκτός από τις χρωματικές αλλαγές και βλέπουμε την παθολογική κινητικότητα, την παθολογική παραμόρφωση των μυοκαρδιακών ινών, εδώ σε μια περίπτωση με εκτεταμένο πρόστιο έμφραγμα, να μετρήσουμε το πάχος του μυοκαρδίου χωρίς περιορισμό από το ακουστικό παράθυρο όπως έχει ο υπέρηχος σε όλα τα τμήματα, να δούμε φυσικά το είδημα, εδώ εκτεταμένο είδημα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου, πρόστιο έμφραγμα, εδώ επίσης αντίστοιχα εκτεταμένο είδημα, αλλά βλέπουμε και αυτή την μαύρη ζώνη, είδαμε και πριν κλινικό παράδειγμα που φαίνεται να αντιστοιχεί σε αιμορραγία μέσα στην εμφραγματική περιοχή και βέβαια να δούμε διάφορους τύπους ειδήματος, εδώ είναι περιστατικό με μυοκαρδίτιδα που κυρίως το είδημα είναι υπεπικαρδιακά εδώ στην κορυφή και στο πλάγιο τείχομα. Αντίστοιχα, νεότερες τεχνικές όπως είπα και πριν, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια την κάθε ακολουθία, αλλά εδώ είναι T1 mapping χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού. Ένα κλινικό παράδειγμα από εμάς, βλέπουμε σε ασθενή ο οποίος είχε και πρόβλημα με την νεφρική λειτουργία, δεν θέλαμε να χορηγήσουμε σκιαγραφικό, αλλά βλέπουμε αυτή την ζώνη, την υπενδοκάρδια που διαφοροποιείται στο σήμα, που είναι ένα υπενδοκάρδιο έμφραγμα και χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού. Σαφώς βέβαια με τη χρήση σκιαγραφικού και γαδολινίου και τις καθυστερημένες λήψεις βλέπουμε πολύ καλύτερα τις εμφραγματικές βλάβες. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση με το αν
προσβάλλει την υπενδοκάρδια στη βάδα για να έχουμε τα διάφορα άλλα patterns σε σχέση με τις άλλες παθολογικές καταστάσεις. Εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, βλέπουμε σημαντικά διατεταμένες αριστερές χιλίες σε αυτό και σε αυτό το παράδειγμα, έντονα δυσλειτουργίες, εδώ συγγνώμη δεν παίζει το βίντεο, αλλά υπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ όμως πρόκειται για ένα εκτεταμένο έμφραγμα, όπως βλέπουμε, στην κατανομή του πρόσθυου κατιόντα. Εδώ όμως αντίθετα πρόκειται για μια διατατική μυοκαρδιοπάθεια και βλέπουμε αυτόν τον μέσο μυοκαρδιακό εμπλουτισμό, πολύ χαρακτηριστικό σε αυτές τις περιπτώσεις και πιο κακό προγνωστικό σημείο. Εδώ ένα άλλο περιστατικό, πάλι βλέπουμε την εμφραγματική ουλή. Εδώ αντίθετα όμως, σε σχέση με ένα περιστατικό με μυοκαρδίτιδα, βλέπουμε ότι ο εμπλουτισμός είναι υπεπικαρδιακά, πάλι εκτεταμένος σε αυτή την περίπτωση, αλλά σέβεται την υπενδοκάρδια στη βάδα. Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ... Είναι η gold standard τεχνική για να αναδείξει ακόμα και πολύ μικρά εμφράγματα που μπορεί να μην φανούν σε ένα σπινθυρογράφημα. Και βέβαια, το έδειξε πριν ο κύριος Κούσκουρας, μπορούμε να δούμε τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου. Πρακτικά πάνω από 75% μιλάμε για μη βιώσιμο μυοκάρδιο. Ίσως εδώ, όπως είπες και πριν, Κώστα, και με τη χρήση πρωτοκόλων, ας πούμε, low dose dobutamine, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και αργότερα, μπορούμε να δούμε αν βελτιώνεται η συσταλτικότητα όταν έχουμε γκρίζα ζώνη για να πάρουμε πληροφορία για πιθανή βιώσιμότητα του μυοκαρδίου. Και εδώ κλινικά παραδείγματα, ένα μικρό έμφραγμα σε αυτήν εδώ την περιοχή, όπως βλέπουμε στο κάτωτερο πλάγιο τείχωμα της αριστερής κοιλίας, έχουμε αρκετό βιώσιμο μυοκάρδιο και στην περιοχή και φυσικά το υπόλοιπο μυοκάρδιο. Εδώ όμως ένα άλλο παράδειγμα με εκτεταμένη εμφραγματική ουλή. Βλέπουμε τη σημαντική λέπτυνση του μυοκαρδίου, την έντονα δυσλειτουργική αριστερή κοιλία, ξανά εδώ και σε κατά το βραχή άξονα εικόνες. Πρακτικά λοιπόν εδώ μιλάμε για μη βιώσιμο μυοκάρδιο. Εδώ ένα άλλο κλινικό παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος προσέλθεται καθυστερημένα στα επίγοντα και ο οποίος οδηγήθηκε, είχε ένα έμφραγμα και έγινε σε καθυστερημένο χρόνο η αγκιοπλαστική. Βλέπουμε ο ασθενής αυτός μερικές μέρες μετά εμφάνισε περικαρδιακή συλλογή και οδηγήθηκε σε εμάς για να κάνουμε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να δούμε την όλη παθολογία. Βλέπουμε την έντονα δυσλειτουργική αριστερή κοιλία, βλέπουμε την κυκλωτερή περικαρδιακή συλλογή, βλέπουμε τον εκτεταμένο εμπλουτισμό του προστίου τυχώματος στην κατανομή του πρόστιου κατιόντα και αυτή τη ζώνη, τη μαύρη ζώνη που αντιστοιχεί στο microvascular obstruction, υπόθηκε και πριν, που και αυτό είναι κακό προγνωστικό σημείο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τεχνικές mapping προκειμένου να το αναδείξουμε και ίσως και την ακολουθία T2STAR, γιατί καλύτερα μπορεί να μας δείξει την αιμορραγία μέσα στο έμφραγμα. Και όπως είπα και πριν, αυτό το έβριμα σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση προκειμένου να μας δώσει πληροφορίες για το remodeling της χιλίας, περισσότερο από την έκταση του εφράγματος και για μελλοντικά ανεπιθύμητα συμβάματα. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει όσον αφορά το mapping δύο πάρα πολύ καλά άρθρα που μας δείχνουν τη χρησιμότητα στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές για την διάγνωσή μας. Απλά να αναφέρω ότι για τη μυοκαρδίτιδα υπάρχουν τα νεότερα κριτήρια του 2018, τα Lake Louise κριτήρια, που μας δείχνουν πώς χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις τεχνικές και τις τεχνικές mapping προκειμένου να βάλουμε τη σωστή διάγνωση, να δείξουμε τη μυοκαρδιακή βλάβη και τα λοιπά συνοδά ευρήματα, περικαρδίτιδα, την δυσλειτουργία κτλ. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα από το δικό μας εργαστήριο. Βλέπουμε στις θύρα ακολουθίες το ίδημα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις περιοχές, συγγνώμη, υπεπικαρδιακό. Μπορούμε να το μετρήσουμε με το mapping. Βλέπουμε παθολογικές τιμές στα αντίστοιχα σημεία, ενώ στο φυσιολογικό μέσο κοιλιακό διάφραγμα έχουμε φυσιολογικές τιμές. Με το late gut βλέπουμε τυπικές περιοχές προσβολής μυοκαρδίτιδας ή εδώ ένα άλλο περιστατικό, πάλι βλέπουμε το ίδημα
είμαι T1 mapping, πάλι μπορούμε να μετρήσουμε υψηλές παθολογικές τιμές και μετά να δούμε και με το late guard το pattern του εμπλουτισμού. Σαφώς τα τελευταία 1,5-2 χρόνια βιώνουμε την πανδημία με τον COVID, ο οποίος είναι μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μυοκαρδιακές βλάβες και κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο ή και στην εντατική. Και η μυοκαρδιακή βλάβη σε αυτούς τους ασθενείς αποτελεί ανεξάρτητο κακό προγνωστικό παράγοντα. Εδώ βλέπουμε την παθοφυσιολογία, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, που μπορεί να οδηγήσει σε μυοκαρδιακή βλάβη σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχουν δημοσιευμένες οδηγίες για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς με ασφάλεια και σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Και εδώ από την βιβλιογραφία βλέπουμε χρήση τη μαγνητική τομογραφία σε έναν ασθενή ο οποίος έκανε τάκο τσούμπο μυοκαρδιοπάθεια, και εδώ βλέπουμε την πνευμονία, ένας ασθενής με COVID-19 νόσηση. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε ακόμα να προχωρήσω σε ορισμένα ακόμα κλινικά περιστατικά. Πάλι ασθενής με καθυστερημένη προσέλευση στα επίγοντα. 5 λεπτά, ωραία, για αγκιοπλαστική. Βλέπουμε δυσλειτουργική αριστερή κοιλία, βλέπουμε σημαντική δυσλειτουργία στο κατώτερο τείχομα. Επίσης, ο ασθενής αυτός 3-4 μέρες μετά την αγκιοπλαστική εμφάνισε περικαρδιακή συλλογή στον υπέρηχο. Ξανά μαγνητική τομογραφία, βλέπουμε αυτή την κυκλοτερή περικαρδιακή συλλογή. Εδώ βλέπουμε το ίδημα, βλέπουμε και αυτές τις μαύρες περιοχές που προφανώς αντιστοιχούν σε αιμορραγία. Εδώ με το late enhancement βλέπουμε το MVO και το εκτεταμένο έμφραγμα, αλλά βλέπουμε και τον εμπλουτισμό των πετάλων του περικαρδίου. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σύνδρομο, στα πλαίσια και της καθυστερημένης αντιμετώπισης, λόγω της καθυστερημένης προσέλευσης. Ένας άλλος τώρα νέος ασθενής, ο οποίος με σταχυκό πόνο, παθολογικό καρδιογράφημα και αύξηση των τροπονινών, υπευλήθη σε στεφανιογραφία που έδειξε όμως φυσιολογικά στεφανία και στη συνέχεια παραπέμπτει σε εμάς για να γίνει μαγνητική τομογραφία. Ορισμένα βίντεο δεν παίζουν καλά, αλλά ήδη από εδώ μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, κυρίως σε αυτήν εδώ την περιοχή, παρότι συνολικά φαίνεται να έχει ένα διατηρημένο πλάσμα. Εξώθησης αυτός ο ασθενής με τις ακολουθίες στήρ ανάδειξης ειδήματος, βλέπουμε αυτή την ζώνη υψηλού εμαρσήματος προς την κορυφή και το πλάγιο τείχομα, κορυφοπλάγιο τείχομα της αριστερής κοιλίας. Με το late enhancement, μάλλον αρχικά με το mapping, βλέπουμε ότι και εδώ κάτι συμβαίνει σε σχέση με το υπόλοιπο μυοκάρδιο. Βλέπουμε παθολογικό χρώμα και παθολογικές τιμές, και με το late enhancement βλέπουμε μια εμφραγματική ουλή σε αυτή την περιοχή, ξεκάθαρα με αυτή την ακολουθία. Πρόκειται για ένα περιστατικό μινόκα. Πρακτικά το μινόκα τι είναι, αναφέρεται σε μια ομάδα ασθενών που κάνουν έμφραγμα, αλλά δεν βλέπουμε αγκιογραφικά αποφρακτικές βλάβες στα μεγάλα αγκία. Αποτελεί μια ένδειξη ότι υπάρχει ένας ισχυμικός μηχανισμός υπεύθυνος για αυτή την μυοκαρδιακή βλάβη. Εκτιμάται ότι σημαίνει σε ένα ποσοστό 6-8%, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, στους ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είναι συχνότερο στις γυναίκες παρά στους άντρες και κυρίως είναι με εμφάνιση non-stemmy παρά για stemmy. Διάφοροι παθοψιολογικοί μηχανισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι, μπορεί να είναι σπασμός ή μια ρήξη μιας πλάκας ή ένας διαχωρισμός. Και εδώ να δούμε ένα ακόμα παράδειγμα, 52 χρονών γυναίκα με στιθάνχη, non-stemmy εμφάνιση, αύξηση τροπονινών στη στεφανιογραφία χωρίς αποφρακτικές βλάβες, έρχεται για μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Φαίνεται να έχει ένα καλό ή διατηρημένο, θα λέγει κανείς, κλάσμα εξώθησης. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιοχή η οποία υπολείπεται σε κινητικότητα στο πλάγιο τείχομα. Ξανά με τις στήρα ακολουθίες βλέπουμε ίδημα στην περιοχή και εδώ κατά τον επιμήκη άξονα. Με το mapping βλέπουμε
και το παθολογικό χρώμα στην αντίστοιχη περιοχή, αλλά όπως είπα και πριν μπορούμε να μετρήσουμε και τις τιμές. Και εδώ βλέπουμε το post-T1 mapping, στην ουσία είναι mapping μετά το, τη χορήγηση σκιαγραφικού και βλέπουμε αυτό το μικρό, θα έλεγε κανείς, έμφραγμα, πάλι μια περίπτωση μινόκα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα προσπεράσω αυτό το περιστατικό ή μάλλον απλά να σας δείξω ότι ήταν για μια κυρία σχετικά ηλικιωμένη με τάκο τσούδο μυοκαρδιοπάθεια, με αυτόν τον υπότυπο. Οπα, συγγνώμη. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία στην αριστερή κοιλία, κυρίως στα μεσαία τμήματα. Αυτό μπορούμε να το δούμε και με το strain, εκτιμώντας ας πούμε την αλλαγή στο χρώμα, αλλά και να μετρήσουμε τις τιμές. Υπήρχε ένα είδημα στην περιοχή, το οποίο το μετρήσαμε και με το mapping, όμως με το γαδολίνιο δεν βλέπουμε κάποια εμφανή πρόσληψη σκιαγραφικού. Πρόκειται λοιπόν για ένα περιστατικό με αυτό τον τύπο της τάκο τσούβο μυοκαρδιοπάθειας στα μεσαία τμήματα, αποτελεί έναν υπότυπο. Άρα πολύ χρήσιμη η μαγνητική τομογραφία σε όλα αυτά τα περιστατικά. Έχει φανεί ότι μπορεί να αλλάξει την αρχική κλινική διάγνωση σε σημαντικό ποσοστό και επομένως να βάλει μετά τη σωστή διάγνωση, άρα και τη σωστή διαχείριση σε όλους αυτούς τους ασθενείς. Και γι' αυτό το λόγο στα τελευταία guidelines συστήνεται να γίνει μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε όλους τους ασθενείς με μινόκα, στους οποίους δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία που οδήγησε σε αυτή την παθολογία. Αυτό θα το προσπεράσω απλά για να πάω. Ήταν ένας ασθενής με COVID μυοκαρδιοπάθεια. Εδώ όμως αυτό θα ήθελα λίγο να το δείξω, αν έχουμε 1-2 λεπτά ακόμα. Μία ασθενής η οποία χωρίς παράγοντες κινδύνου, φυσιολογικό υπερηχογράφημα και καρδιογράφημα ένα χρόνο πριν, προσήλθε με νευρολογικές διαταραχές και πυρετό 12 ώρες μετά τον εμβολιασμό, πρώτη δόση από mRNA εμβόλιο. Εντάξει, πρέπει να το δείξουμε και αυτό. Εντάξει, δεν είναι συνήθες, αλλά είναι σημαντικό πώς κατευθυνθήκαμε και στη διάγνωση. Γιατί αρχικά, λόγω και της νευρολογικής συνολογίας, κάναμε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου μας έδειξε αυτές τις ισχυμικές περιοχές. Με φυσιολογική όμως αγγιογραφία και στις καροτίδες και στα αγγεία του εγκεφάλου. Επειδή όμως οι ασθενείς διαμαρτύρονταν και για θωρακικό πόνο, είχε και διαταραχές στο καρδιογράφημα, έγινε υπερηχογράφημα που έδειξε μια πάχυνση των τυχωμάτων. Όπως είπα πριν, στο ιστορικό δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ένα χρόνο πριν. Μελετήθηκε η τροπονίνη, έδειξε ότι κάτι συμβαίνει, υπάρχει μυοκαρδιακή βλάβη. Έγινε στεφανιογραφία που ήταν φυσιολογική και το επόμενο βήμα ήταν μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ήταν ταχυκαρδιακή η ασθενής. Βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια, θα λέγει κανείς, συγκεντρική υπερτροφία στο μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας. Υπάρχει περικαρδιακή συλλογή. Το ίδιο εδώ και από τον επιμήκη άξονα. Βλέπουμε πάλι αυτή την υπερτροφία και την περικαρδιακή συλλογή. Με τη στήρα ακολουθίας φαινόταν να υπάρχει ένα πιο διάχυτο είδημα στο μυοκάρδιο και μετρήθηκαν παθολογικές τιμές και με το T1 mapping και το T2 mapping και βλέπουμε εδώ με το late GAD έναν έτσι θα λέγει κανείς διάχυτο εμπλουτισμό στο μυοκάρδιο και με πρότυπο που βλέπουμε στις μυοκαρδίτιδες. Ήταν ένα επεισόδιο μυοκαρδίτιδας μετά από εμβόλιο και μάλιστα και με θρομβοεμβολικό επεισόδιο όπως είδαμε πριν. Σίγουρα τα πλεονεκτήματα είναι μακράν περισσότερα του εμβολιασμού, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη σε αυτές τις πολύ σπάνιες και λίγες περιπτώσεις ότι μπορεί να έχουμε μυοκαρδίτιδα μετά από κάποιον εμβολιασμό. Η μαγνητική τομογραφία μας δίνει όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Το CT υπόθηκε και πριν η διαγνωστική αξία και στους ασθενείς με COVID μπορεί να χρησιμοποιηθεί το CT σαν μια τεχνική που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τον πνεύμονα, τα στεφανία, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το αν υπάρχει πνευμονική εμβολή, αν υπάρχει late enhancement, δηλαδή μυοκαρδίτιδα. Άρα έχουμε ένα πολλαπλό όφελος. Θα τα προσπεράσω αυτά.
τα περιστατικά και μόνο θα δείξω αυτό για να ολοκληρώσω. Αυτό έγινε πριν την πανδημία, σε έναν ασθενή 37 ετών καπνιστή, ο οποίος είχε ιστορικό γαστρεντερίδας πριν από μερικές μέρες, ήρθε με σταχυκό πόνο και λίγο πυρετό, παθολογικό καρδιογράφημα και αύξηση της τροπονίνης, προκειμένου να αποκλειστεί και η στεφανία νόσος, προσήλθε σε εμάς για να τη διενέργεια στεφανιογραφία. Το κάλσιουμ σκορ ήταν 0, αλλά στους νέους ασθενείς και μάλιστα σε συμπτωματικούς αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Από τους πνεύμονες δεν είχε κάτι. Η στεφανιογραφία την ώρα της άρρωσης ανέβηκαν οι παλμοί δυστυχώς, αλλά μπορέσαμε να δούμε τουλάχιστον τα πρόξιμα λαγεία και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Επειδή ήταν η πιθανότητα το να υπάρχει μια μυοκαρδίτητα ήταν αυξημένη, προχώρησα περαιτέρω σε πρωτόκολλο καθυστερημένης ενίσχυσης στα 5 λεπτά, όπου βλέπουμε τυπικές βλάβες της μυοκαρδίτιδας στο πλάγιο τείχωμα, δεν παίζει εδώ στο short axis, αλλά εδώ είναι και συστατικές εικόνες. Άρα με την αξονική τομογραφία και σε πιο σύνθετα περιστατικά μπορούμε να βγάλουμε και άλλες διαγνώσεις πέρα από τα στεφανία. Και με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι η τρομπονίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον ονομασκία για το αν υπάρχει μυοκαρδιακή βλάβη ή όχι. Το imaging πλέον με τη μαγνητική τομογραφία και την αξονική τομογραφία είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Advanced τεχνικές που μας βοηθούν στο να ξεκαθαρίσουμε την υποκείμενη νόσο. Και θα ήθελα με αυτό να πω και εγώ τα χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας και την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατρίδη. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον αποδέκτη όλων αυτών, τον κύριο Καραμίτσο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση κύριε Κούσκουρα, κύριε Πρασόπουλε και κύριε Χατζηδάκη. Εγώ νιώθω ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και συζητάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αν μη τι άλλο πρόκειται να βελτιωθεί πολύ περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Για τις ομιλίες που έγιναν δεν έχω να πω παρά μόνο συγχαρητήρια στους ομιλητές για την ιδιαίτερα προσεγμένη ανάπτυξη των θεμάτων τους. Σε ό,τι αφορά τις πρώτες δύο ομιλίες που αφορούν την αξονική στεφανιογραφία, θα έλεγα ότι είναι η εξέταση του παρόντος και του μέλλοντος για την διερεύνηση της στεφανίας νόσου. Μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει, με καλύτερα μηχανήματα, με μεγαλύτερη εμπειρία σε ό,τι αφορά την μελέτη των εικόνων, με καλύτερες τεχνικές σε ό,τι αφορά την ποσοτική, θα έλεγε, τη σημαντικότητα των στενώσεων, με μικρότερες, συνεχώς μικρότερες δόσεις ακτινοβολίας, και επειδή αυτό πολλές φορές το βλέπω να συζητάτε και σε καρδιολογικά συνέδρια, όσες φορές μου δίνεται η δυνατότητα παίρνω το λόγο και λέω ότι απλά δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ακτινοφοβία που μερικές φορές υπάρχει. Εάν μια εξέταση πρέπει να γίνει και δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον ασθενή, πρέπει να γίνει και με τη μικρότερη βέβαια δυνατή ακτινοβολία στο καλύτερο κατά το δυνατόν μηχάνημα. Η ομιλία του κυρίου Μιχαηλίδη βέβαια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό το κόστος του FFRCT είναι κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό προς το παρόν. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω πάνω σε ό,τι αφορά τις νεότερες εξελίξεις, πιστεύω και ο Γιώργος ο Καραπανογιωτίδης γνωρίζει επ' αυτού, διότι πέρασε από το κέντρο το οποίο πέρασα και εγώ στην Οξφόρδη. Πλέον μεγάλη έρευνα, και θα έλεγα ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν πάρα πολλά απτά κλινικά
παραδείγματα και κλινικές εφαρμογές, έχει μελέτη του λιπόδου συστού γύρω από τα στεφανία έγκυα. Ιστός ο οποίος δίνει σήμα, ιστός ο οποίος φλεγμένη, ιστός ο οποίος φλεγμένη αρκετό καιρό προτού να γίνει ένα οξύ στεφανιαίο σύμβαμα. Και οξύ στεφανιαίο σύμβαμα μπορεί να γίνει και σε έναν ασθενή όντως που όπως, ή να υπάρχει πρόβλημα σε έναν ασθενή με calcium score 0 ή ελάχιστες, εν πάση περιπτώσει, αλλοιώσεις στην κλασική αξιονική στεφανιογραφία. Η μελέτη λοιπόν του FAI, του Fat Attenuation Index, την οποία πρωτοπορεί ένας Έλληνας, ένας Ελληνοκύπριος, ο Χάρης ο Αντωνιάδης στην Οξφόρδη, είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα το δούμε μπροστά μας. Προς το παρόν είναι βέβαια πατενταρισμένη η τεχνική αυτή από την Οξφόρδη και παρέχεται όμως η δυνατότητα, εάν στείλει τα data, τουλάχιστον στα πλαίσια κάποιας ερευνητικής συνεργασίας, να έχεις απαντήσεις σε ό,τι αφορά τον δίκτυο αυτό, ο οποίος φαίνεται ότι προβλέπει συμβάματα καλύτερα από κάθε τι άλλο. Το τελευταίο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι για τις ομιλίες για τη μαγνητική τομογραφία. Είναι βέβαια η τεχνική αυτή, η απεικόνηση του μυοκαρδιακού εμφράκτου με τη χρήση του γαδολινίου, είναι αυτή η οποία έδωσε πολύ μεγάλη όθηση εκεί το 2000 στη μαγνητική τομογραφία και ουσιαστικά την έβαλε στην καθημερινότητα της καρδιολογικής σκέψης, στην αρχή στο εξωτερικό και σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Το γεγονός όμως ότι απεικονίζεται το έμφρακτο με την μαγνητική τομογραφία και όλες οι άλλες εφαρμογές, το νορι flow, το αν μπορεί η μαγνητική μετά να πάει ακόμα ένα βήμα πιο κάτω και πώς ανοιχνεύει την ισχυμία και όλα αυτά, το τι είναι βιώσιμο και το τι δεν είναι βιώσιμο, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στη βιβλιογραφία ουσιαστικά έκανε και δημιούργησε το κλίμα ώστε η μαγνητική να ξεπεράσει τα όρια της στεφανίας νόσου και να εφαρμοστεί με την τεχνική της απεικόνησης της ίνωσης πλέον, ας πούμε, σε διάφορες μυοκαρδιοπάθειες, όπου κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι, κύριοι καθηγητές, ένα θέμα μελλοντικής συζήτησης στα μαθήματά σας, διότι είναι ακόμα μεγαλύτερη συμβολή της μαγνητικής σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, για τη διερεύνηση της στεφανίας νόσου, για την απεικόνηση του εμφράκτου, αν είχαμε εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο της πυρηνικής ιατρικής, θα μας έλεγε, μα μπορώ εγώ να τα κάνω αυτά με το σπινδυρογράφημα. Τι μου λέτε τώρα για... Και πάλι με καινούργιες γάμα κάμερες, με μικρή ακτινοβολία, τι μου λέτε τώρα για τη μαγνητική ή για την αξονική φερρυπίν. Καλύτερα είναι μια λειτουργική δοκιμασία. Θα βρεις μια βλάβη 50-60% στην αξονική 70% και δεν θα ξέρεις αν έχει κάποια λειτουργική επίπτωση. Κάνεις ένα σπιθυρογράφημα και σου λέει δεν έχει ισχυμία. Λοιπόν, εκεί όμως που πραγματικά δεν υπάρχει αντίπαλο σε εισαγωγικά είναι στις μυοκαρδιοπάθειες. Είναι στη διερεύνηση πολύ σύμπλοκης ανατομίας της συγγενής καρδιοπάθειας. Τα ξέρει και τα βλέπει πολύ συχνά και ο κύριος Καλυφαντίδης και ο κύριος Κούσκουρας μέσα από τα περιστατικά του Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών. Ναι, μεν η μαγνητική μπήκε στα chest pain guidelines, που είναι φοβερό και θα πρέπει να δοθούν τα εύσημα στους εκπροσώπους της μαγνητικής τομογραφίας αυτά τα guidelines. Απ' την άλλη όμως πόσο συχνά θα κάνουμε stress MRI και πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Ποιος το αποζημιώνει αυτό. Δεν υπάρχει καν σαν εξέταση, για παράδειγμα, στον ΕΟΠ. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ομιλία του εκλεκτού φίλου μου, του Αλέξανδρου Καλυφατίδη, ήταν μια εξαιρετική απεικόνηση του τι μπορεί να κάνει η μαγνητική με τις νεότερες τεχνικές, με τις τεχνικές του mapping, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους μαγνητικούς τομογράφους. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι θα πρέπει να ανανεωθεί ο στόλος των μηχανημάτων που υπάρχει σιγά σιγά στην Ελλάδα, γιατί πολλές μαγνητικές
γίνονται σε μηχανήματα τα οποία είναι ηλικίας πέραν ακόμα και των 15 ετών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θόδωρε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα καλέσω τον έτερο, τον κύριο Καραμίτσο. Συγγνώμη, τον κύριο Καραπαναγιωτήρη, να μας πει και τη χειρουργική άποψη της υπόθεσης. Γιατί και αυτό, μην ξεχνάμε, είναι αποδέκτης αποτελεσμάτων. Δεν είμαι κοντά σας σήμερα. Λάθος δικό μου ήταν. Εκπληκτικό το μάθημα, το απόλαυσα. Όλες οι ομιλίες ήταν πολύ εμπεριστατωμένες. Να αρχίσω από το τέλος, από τον κύριο Καραμίτσο. Πραγματικά αυτό που βλέπουμε στο χειρουργείο πολλές φορές, πριν αυτό να πω ότι με τον κύριο Κούσκουρα έχουμε ξεκινήσει και έναν καρδιολόγο, συνάδελφο από το Ιπποκράτιο, ειδικευόμενο, μια διατριβή όπου μετράμε το calcium score. Ευελπιστούμε λίγο μετά τον κορονοϊό να είμαστε πιο εντατικοί. Και αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι τελικά όντως πολλοί στεφανιαίοι ασθενείς δεν έχουν υψηλό δίκτυο ασβεστίου. Πραγματικά πολλές από τις εμφανιζόμενες στεφανιαίες νόσους οφείλονται σε φλεγμονή. Και αυτό το βλέπουμε στο χειρουργείο. Όταν χειρουργούμε επιγόντως κάποιους ασθενείς με νόσους στελέχους από τη στεφανιαία μονάδα, έχουν μετρίου με ποσότητα περικαρδιακού υγρού. Φλεγμονώδους αιτιολογία τις περισσότερες φορές. Μετρήξαμε και κύτταρα και βρήκαμε από την κυταρολογική που στείλαμε ότι ήταν φλεγμονώδη τα κύτταρα. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Όπως τώρα τελευταία βλέπουμε και ασθενείς με... Πολύ ωραία το είπε ο κύριος Καλυφατίδης, νομίζω, ή... Ναι, με το σύνδρομο Μινόκα. Δηλαδή, ενώ έχουν υψηλή τροπονίνη, ενώ έχουν νοσηλευτεί με εικόνα ισχαιμίας, στα στεφανία τους αγκία δεν βρίσκουμε σοβαρές βλάβες. Συνήθως, βέβαια, συνυπάρχει και μια ασθένωση αορτικής βαλβίδας που κάνει πιο πολύπλοκα τα πράγματα και πιο έτσι ταραχώδη την εικόνα, αλλά όντως η μαγνητική έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση από τον κύριο Καλυφατίδη. Επίσης, για μας είναι σημαντική η μαγνητική να αποκλείσει νόσους όπως η σαρκοίδωση ή η αμυλοίδωση. Πολύ καταστροφικές νόσεις σε έναν ασθενή που έχει συνοσηρότητα με στεφανία νόσο ή βαλβιδοπάθεια και χρειάζεται χειρουργείο. Επομένως, η μαγνητική έχει μπει για τα καλά, ειδικά στην καρδιοχειρουργική. Και όπως είπε και ο κύριος Κούσκουρας, δηλαδή η μελέτη βιωσιμότητας είναι από τις πιο βασικές τα τελευταία χρόνια. Ο κορονοϊός αυτά τα δύο χρόνια, δυστυχώς, έφερε πολλούς ασθενείς στα ιατρεία μας με έμφραγμα πριν από 12 μήνες που δεν πήγαν στο νοσοκομείο ή δεν επισκέφθηκαν γιατρό, γιατί φοβόταν την όλη κατάσταση. Επομένως, βλέπουμε όλο και περισσότερους ασθενείς με πλήρη απόφραξη στα στεφανιά τους αγκία, οι οποίοι επιβίωσαν από τύχη ή από το Θεό ή κατά λάθος. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Με αποφράξεις στον πρόσθετο κατιόντα από το proximal part, δηλαδή, αποφράξεις στην δεξιά στεφανία αρτηρία. Τέλος πάντων, η μαγνητική μας λύνει τα χέρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχαηλίδη επίσης για την πολύ ωραία παρουσίαση. Επιτέλους τον γνωρίζω έστω και διαδικτυακά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με ασθενείς που έχει διενεργήσει αξονική στεφανιογραφία. Πραγματικά το CTFFR είναι εκπληκτική μέθοδος, αλλά δυστυχώς στην Ελλαδίτσα είναι λίγο δύσκολο να πληρωθεί αυτό από τους ασθενείς. Πολύ ωραία τα είπε και η κυρία Χριστοφορίδου. Τα τελευταία χρόνια χειρουργούμε ασθενείς νέους με βαλβιδοπάθειες κάτω των 50 ετών που είχαν αξονικές στεφανιογραφίες. Δεν τους οδηγήσαμε να κάνουν κλασική στεφανιογραφία, γιατί δεν υπήρχε καμία διχογνωμία για το αν έχουν στεφανία νόσο ή όχι. Δυστυχώς όμως για μας, ακόμα και τώρα,
δεν οδηγούμαστε στο χειρουργείο για ορτοστεφανία παράκαμψη με μόνο την αξονική στεφανογραφία. Ίσως με τις νέες μεθόδους αλλάξουμε και εμείς άποψη στο μέλλον, γιατί αυτό που βλέπουμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η diffuse disease που λέμε, η διάχυτη νόσος, που ακόμα και η κλασική στεφανιογραφία πολλές φορές δεν μας δίνει τις πληροφορίες που θέλουμε προεγχειρητικά. Και πολλές φορές καταλήγουμε σε συμπεράσματα διεγχειρητικά. Ευχαριστώ πολύ πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Χατζηδάκη, ευχαριστώ τον κύριο Κούσκουρα, ευχαριστώ τον διευθυντή του ακτινολογικού που, για το πολύ ωραίο μετεκπαιδευτικό μάθημα. Καλές γιορτές και από μένα, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Εμείς ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και τον πανό σας. Έγινε κανένα μια ερώτηση. Θα μας κλειδώσουν μέσα. Κύριε Πρασόπουλε, θα μας κλειδώσουν μέσα και θα κάνουμε Χριστούγεννα εδώ πέρα, οπότε δεν σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους τους φιλοξενούμενους μας, όσους παρακολουθήσατε, τους εξαιρετικούς ομιλητές. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά. Ευχηθούμε σε όλους να έχετε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα και με το καλό γεννώντας να τα ξαναπούμε. Γεια σας και σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές.